Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε. Ξημέρωμα 23 Ιουνίου 2017. Ο χρόνος τρέχει. Το ταξίδι είναι συναρπαστικό. Όσο διαρκεί, πρέπει να το απολαμβάνουμε. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Και για να μην λένε αυτοί οι παλιοαριανοί ότι το Μετρόπολης. Έχω δύο Αριανούς σήμερα εδώ. Και τι Αριανούς τώρα, βέβαια. Ναι. Ίσως Sherlock Holmes. Εσύ τρεις, καλά είμαστε. Τη Παπαθαναήλ. Παπαθαναήλ. Ρε Παπαθαναήλ. Τέσσερις. Κουαρτέτο. Παπαθαναήλ. Η Παπαθαναήλ. Εσύ τι είπες, Παπαθαναήλ. Κόκκινος, δε. Ναι. Ναθαναήλ την είπε ο ακροατής. Η Παπαθαναήλ. Παπαθαναήλ. Ποια Παπαθαναήλ. Ρε το Sherlock Holmes. Τι κόκκινος είναι, ρε. Τι κόκκινος είναι. Τι έχεις με τους Αριανούς, τι κρινιάζεις τόσο καιρό? Γιατί τους φωνάζει τα παιδιά? Μ' άρεσαν οι ιερολογίτες σήμερα. Σ' άρεσαν τώρα. Θα αρχίσουν τώρα να πηγαίνουμε για Super League να οδεύει ομάδα. Αρχίζει να αρέσει τώρα. Μ' άρεσαν που ήρθες. Θες δε θες. Εγώ τους ιερολογίτες πάω πιο πολύ. Τους έκραζε τη μαρμίτα όμως την ιερολόγο. Όχι τους ιερολόγους. Όχι. Άλλο ιερολόγο. Άλλο ιερολογίτες. Ναι, αλλά μισή ήταν από εκεί πέρα. Όχι, τους εκεί στη διαδήλωση. Άκου τι σου λέω εγώ. Τους ιερολογίτες τους πάω εγώ και πιο πολύ πάω το Σαμ. Τώρα τους πας τώρα. Στη διαδήλωση. Δεν κράζω εγώ τον Άρη, κράζω τους οπαδούς του Άρη, τους φιλάδρους που τον κάναν τοξικό τώρα. Τους λεπρούς που ανακατευθήκανε. Όχι, τι με φταίει εμένα τώρα, ρε. Α, τώρα τι σε φταίει. Ένας Αριανός ο οποίος πάει στο γήπεδο, τρώει τα σπόρια του, κάνει έναν. Εντάξει, μια τοξική κουβέντα. Ναι, αλλά όταν κάποιος παίρνει, λες εσύ είσαι Αριανή του, γενικεύεις όταν κράζεις. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πώς λες και εσύ, θες ένα σουλτάν με ρεμέτ. Έρχεσαι τώρα να είσαι ένα σουλτάν με ρεμέτ. Δύσκολα σήμερα. Τώρα δύσκολα, είσαι σφιχτούλη. Τι έγινε, ρε Ρουφιάνη? Ρουφιάνη τώρα. Παρακαλάτε να πέσει ο Ηρακλής να ανεβείτε κατηγορία. Ναι, ρε. Εγώ θα ανέβω, φώναζα. Δεν με ενδιαφέρει με τρόπο. Δεν τρέπεστε λίγο. Άκου το Βασίλη τώρα. Άκου το Βασίλη τώρα. Και τον Κτηνία τώρα εδώ πέρα, παρέα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Αγίνε εδώ. Να ανέβετε. Και πού απάτε να ανέβετε, ρε. Τι που θα πάμε. Εδώ δεν μπορείτε να κρατήσετε τον τάτο να θέλετε να ανέβετε. Τι σε νοιάζει σένα, ρε, ποιο θα έρθει και θα μα αναλάβει? Ο Εσκενάζη θα έρθει να παίξει. Εγώ με τον Μπέλι θα τον πάρω με το μαγαζί. Με τον Αντωνίου προπονητή. Με τον Αντωνίου, ρε. Με τον Αντωνίου. Καλά, καλά, Αντωνίου, κάτσε άμα γίνει καμιά ιστορία. Πώ έλεγε εκείνο αγαπούλα και ο Αντωνίου θα παίζει. Με τον Αντωνίου να πω. Ποιον Αντωνίου. Ποιον Αντωνίου. Θα φέρει το πίο του μαύρο πιστόλι, ρε. Με τον Αντωνίου, ρε φιλε. Καλό ζαχαροπλαστείο έχει να γίνει στη γειτονιά μα. Να έχει μέσα μπαμπάδες, να έχει από όλα τα καλά. Μπακλαβότα. Οι άλλοι τρεις μέρες, τρεις ώρες κάνα συνέντευξη τύπου για να πούνε ότι δεν θα πάρουν παίκτες. Και καλά, τώρα τι περίμενες εσύ. Καλά και δεν μου λες. Τι έγινε το παρουσιαστικό. Είπε ο τεχνικός διευθυντής να πάρουμε τον Βιερίνια. Όχι. Μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, αν με έκανε τεχνικό διευθυντή, θα σου έλεγα πάρ τον Βιερίνια. Σίγουρα. Η μαγιά σου ποια είναι? Μπορεί να τον πάρει δανεικό. Μπορεί να ψήσει την Βόλσμπουργκ ότι είναι σαβούρα να τον πάρει εκεί να κάνει τον κακόμοιρο. Μπορεί να τον πάρει, θα τον ψήσει, είσαι ψήστη. Τι με έρχεσαι με τον μάγουλο και το γυαλισμένο να πούμε θέλω τον Βιερίνια. Καταρχήν, ξέρει τι πτώση εισόδων θα υπάρχει φέτος για τον ΠΑΟΚ λόγω διαρκείας. Ποιος θα πάρει διαρκείας φέτος με έναν γύρο που δεν θα πάει να δει ο άλλος την ομάδα του? Δεν είναι μόνο έναν γύρο. Είναι ένας γύρος ολόκληρος. Ποιος θα πάρει διαρκείας? Μα δεν είναι μόνο ένα γύρο που λες. Είναι και ότι. Προσέχετε, παιδιά, γιατί με ήρθε η μήνυμα, μας ακούει και η κυβέρνηση τώρα να πούμε. Κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μας ακούει. Ναι, ναι, ξέρει αυτός τώρα. Λέγε, ξέρει. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Σε και κυβερνητικό, άλλο. Ναι. Λέγε, ρε, Υπουργός Εθνικής Αμήνης τώρα μας ακούει. Έλα, ρε, το Καμένο. Ναι, ξέρει αυτός. Ξέρεις ο παπάς του Καμένου τι δουλειά έκανε? Τι? Είχε την αντιπροσωπεία της Βάρμπουργκ. Βάρμπουργκ, what does mean Βάρμπουργκ, man? Τα Βάρμπουργκ. Τον Ήβιτς κορόιδο, τον είχε την έκανε κατσίκα να πούμε. Κορόιδο τον είχε. Για πες για τη Βάρμπουργκ, είναι σε ποιο μπήλεις για τη Βάρμπουργκ. Ήταν ένα τρίχρονο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν πάρα πολύ οικονομικό την εποχή δεκαετία του 80. Και αμέσως στην πόλη, καλά, Καβάλα Θεσσαλονίκη, τρεις ώρες έκανε. Και είχε βγάλει και διαφήμιση ο παπάς του Καμένου. Τι θυμάμαι. Αν νιώθεις μόνος μέσα στο πλήθος, πάρε το Βάρμπουργκ να το χαρείς. Ας το καλό. Πάρε το Βάρμπουργκ με πέντε θέσεις. Η οικονομία, αντοχή και ανέσεις. Ναι. Διαφημίζαν το Λάντα τότε. Είχαν μια Mercedes στη διαφήμιση που έμεινε από οδηγός, ξέρω εγώ, στη μέση του δρόμου και περνούσε ένα Λάντα από δίπλα, ξέρω εγώ. Έτρεχε με 110. Καλή ξύγα. Τι γέλιο, ρε φίλε. Το Λάντα. Αν πας από καμιά βόλτα στη Βουλγαρία, φύσκα είναι εγώ. LADA.
Θέλω να αγοράσω ένα Λάντα, ρε φίλε, αλλά σε καλή κατάσταση. Να. Δύσκολα να πω. Πόσο θα τον πάρει το πάρμα τη Βουλγαρία. Τζάμπα τον παίρνει, ρε. Ένα. Κάνα Πόρσκι, κάνα Φίλια 125 πι. Με 2-3 εκατοστά τζάμπα τον παίρνει. Πιο πολύ να το μεταφέρει από εκεί εδώ παρά να το αγοράσει. Αν το μεταφέρω από εκεί εδώ, πώ θα πληρώσω. Κάνα 500 θα πληρώσω στο. Το τελωνίο που θα πληρώσω, όχι το αμάξι. Το τελωνίο. Ε, δηλαδή ο τελώνη δεν μπορεί να με το αφήσει να το περάσει έτσι. Κοίταξε, άμα το βάλει πινακίδε θα το πληρώσει. Τι? Ναι, άμα το έχεις έτσι αδήλωτο χωρίς να το κυκλοφορεί σαν αντίκα, δεν πληρώνει το λουνιό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Έλα εδώ και βγάλει τι πινεξήλωσε τι βουλγάρε πινακίδε και τελείωσε. Έχω ένα... Και κάθεται. Έχω ένα φίλο Χρυσαυγίτη που φέρνει αμάξια από εκεί. Εγώ κυκλοφόρησα με βουλγάρικα νούμερα. Τι α σου πω. Ναι. Ε, ναι. Ε, άμα είσαι παντρεμένο με βουλγάρα μπορούσε. Εντάξει, πολλά τώρα. Άμα κάνω και λίγο τα στραβά μάτια. Όλα αυτά τα βουλγάρικα βουλγάρια το δικάνε δηλαδή εδώ πέρα. Σωστό, τα στραβά μάτια. Για να έχει βουλγάρικε πινακίδε πρέπει να έχει επιχείρηση εκεί. Σωστό. Εννοείται. Εντάξει, όλοι έχουν επιχείρηση τώρα. Γιατί πόσοι οι Θεσσαλονίκοι έχουν επιχείρηση στη Βουλγαρία. Όλοι αυτοί βάλανε βουλγάρικε πινακίδε. Καλά κάνανε. Φυσικά. Και οι μισοί είναι κομμουνιστέ, οι μισοί είναι δημοκράτε. Εντάξει, τώρα τον καγέν τώρα τον πληρώνει 5.000 κυβικά. Το χρήμα έχει. Τελικό χρώμα. Και αυτά τους λέω τόσο καιρό. Το χρήμα δεν έχει χώρα, δεν έχει εθνικότητα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει ομάδα. Το χρήμα είναι ωραίο πράγμα. Ούτε χρώμα έχει ο Μπουκανί. Όχι. Τα χέρια μου. Ωραίος, ωραίος. Τα Μπουκανί. Τι λέτε, για πες για τον Ήβιτς, τι ήθελες να πεις. Ο Ήβιτς δεν είναι. Λέω κορόιδο είναι που την έκανε. Άκου τα κόστα. Ένα γύρο χωρίς κόσμο στην Τούμπα είναι δύσκολα τα πράγματα του χρόνου, έτσι. Ναι. Σε λέει ο άλλος, τι να κάθω, να τη φορτωθώ κιόλα την ιστορία. Λέτε να πάρει ΑΕΚ κανένα πρωτάθλημα και να γελάει ο κόσμο, ρε φίλε. Εγώ πάλι το χοντρό βλέπω. Ο Κώστα, Κώστα θα συμφωνήσω. Ο χοντρό το στριμώξανε με το πλοίο, να πούμε. Το στριμώξανε. Με το σκεπτικό του Βασίλη θα συμφωνήσω. Ποτέ, φίλε. Ο χοντρό. Στριμώγανε τα μεγάλα κεφάλια ποτέ. Άμα δεν ξέρει, όταν υπάρχει αντίπαλο δεός χοντρό και ο άλλο, δύο χοντροί μαζί, δεν, άμα δεν τα μοιράσουν καλά. Λέγε, ρε, ο Άχυλο είναι, φίλε, τόσο διορατικό όπω την έκανε. Την έκανε πολύ, πολύ κολπαδόρικα. Τη μυρίστηκε ότι θα πέσουν λεφτά για μεταγραφές, ότι θα έχει και απέτηση ο λαός για το πρωτάθλημα και σε λέει με σκούρα τώρα εγώ πέρα. Ναι, ναι. Πρέπει να του σηκώσει τιμωρία των αγωνιστικών. Σωστά, σε λέει, άμα δεν μειωθεί, που δεν μειώθηκε τελικά. Δεν μειώθηκε. Και σε λέει με δύσκολα τώρα. Έχουν απέτηση να του σηκώσουν και το πρωτάθλημα οι παοξίδες. Αλλά το μπάτζετ. Φως δεν έχουν. Από πρόπερση ψήνεται. Από πρόπερση ψήνεται το πρωτάθλημα. Εγώ τώρα τι απέτηση. Τι λες ρε που θα πει. Θα σου πω εγώ. Καλά. Θα σου πω οι κοτάρες τι απέτηση. Και τι θα πούμε. Καλή πορεία πάλι και δεύτερη θέση και τέτοια. Ποιος είναι ο στόχος μας. Άκουδο οι κοτάρες. Άκουδο οι κοτάρες θα κάνουν. Άμα θέλαν πρωτάθλημα, ήδη έπρεπε να είναι έξω από την Τούμπα και να απαιτούν. Να απαιτούν από το Σαββίδι μεταγραφές. Να απαιτούν Βιερίνε, να απαιτούν Στόχ, να απαιτούν Επεκταράδες, να απαιτούν Σκόκους, Μπόκους κτλ. Η μεσοεπιθετική γραμμή δηλαδή θα έπρεπε να απαιτούσαν να πάρουν Επεκταράδες. Οι εφημερίδες. Και τα ραδιόφωνα θα έπρεπε και αυτοί να απαιτούνε. Να απαιτούνε, ρε παιδί μου, πόσο μπούζας παλιά. Έχω ένα πρωτοσέλιδο των Σπορ του Βορρά που έχασε ο Πάοκ στις αίρες 4-1 και η πρώτη σελίδα έγραφε κοπρόσκυλα. Θα ήθελα μια φορά τη Μέτρο Σπορ να δω μετά που είδα του Πάοκ να γράφει κοπρόσκυλα. Κοπούκια. Κοπούκια. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Ναι. Δύσκολα. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν οι οργανωμένοι του Πάοκ και οι ανοργάνωτοι ήταν απαιτητικοί. Οι δημοσιογράφοι ήταν απαιτητικοί. Δεν έχει σημασία αν ο Πάοκ έβγαινε τρίτο ή τέταρτο. Ήταν απαιτητική. Όταν αφορά τι μεταγραφέ κτλ. Βέβαια, με τον Άρη Δυνατό και τον Ηρακλή, η πρωτιά στην πόλη ήταν ένα σημαντικό κομμάτι εκείνα τα χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι φέτο, εφόσον ο Πάοκ πηγαίνει για πρωτάθλημα, θα έπρεπε λογικά οι Παοξίδε, οι 22-23 Ιουνίου που ξεκίνησε και η προετοιμασία η ομάδα του Πάοκ, να ήταν περισσότερο απαιτητική απόλυτα στον πρόεδρο. Μήπω αυτό το κύπελο του έφερε μια κατάσταση λίγο νιρβάνα, α πούμε, μια έτσι γενικότερη. Σε λέει, καλά, μου πήραμε και το κύπελο. Α, μια χαλαρότητα. Ναι. Μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Έτσι ότι... Έκανε κακό. Όχι, πήραν κύπελο, δεν του έκανε καθόλου. Κακό για το θέμα πρωταθλητισμού, ίσω έκανε. Ναι. Γιατί ηρεμήσαν τα πράγματα, πήραμε ένα τίτλο μετά από 15 χρόνια. Σωστό. Και οι απαιτήσει ίσω πέσανε λίγο. Εσύ τι βλέπει τον Παοξή να διαμαρτύρεται τώρα το ρεπόρτερ, το δημοσιογράφο. Πολύ ησυχία βλέπω. Πολύ ησυχία βλέπω. Το Πασχαλάκι λέει θα πάρουν τερματοφύλακα. Τον ξέρω εγώ, ο Ζίβκοβιτς λέει έλα, παρακαλώ να έρθω στον ΠΑΟΚ και τι στον κόσμο. Ο άλλος σήμερα μας είπε ότι. Το ένα Πασχαλάκι για βασικό, δηλαδή προορίζει το και Πασχαλάκι. Τι έχει ο Πασχαλάκης, τι. Δεν ξέρω. Γιατί τι έχει ο Πασχαλάκης. 29 χρονών ταλέντο. Μια χαρά είναι ο Πασχαλάκης. Ταλέντο 29 χρονών. Γιατί επειδή δεν τον, ήταν δεύτερο στο Παθραγικό και δεύτερο στα Γιάννα, δεν μπορεί να παίξει στο ΠΑΟΚ πρώτο. Συγγνώμη, ρε φίλε, να ρωτήσω τώρα. Εκείνο το Λεβέκ που το πήρε εκεί πέρα, το πιο αργό μπακ που υπάρχει. Τι θε. Εκεί πέρα έχει Γιαννούλη, Κωνσταντινίδη, αυτού τα γρήγορα τα παιδιά, γιατί δεν τα δοκιμάζει. Δεν έχουν μάνατζερ καλού αυτοί. Α, δεν έχουν μάνατζερ, α, έτσι παίρνουν. Ο προπονητή τι έγινε, έμαθα δηλαδή από.
Ήταν άνεργος από τον Νοέμβριο και Β' Εθνική Κίνα, ούτε καν Α. Ναι, ρε φίλε, Β' Εθνική Κίνα. Γιατί το λέγανε ότι από την Α Εθνική. Τι λέγανε. Βέβαια. Γιατί νομίζανε ότι τα site δεν θα τα βρούμε εμεί. Ναι. Αυτό λέω, ναι. Μήπως είναι τίποτα μούφα. Όχι. Πάντως, από τον Αντωνίου καλύτερο είναι. Σίγουρα. Αν πει τι ομάδα είναι η μία. Κάτσε ρε φίλε. Ναι, αλλά θέλει να παίξει και 4-4-2 τώρα. Από τη Β' Εθνική και ο συμπολίτη πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Δεν είναι ίδια τα ίδια δεν είναι για τα μεγέθη, δεν είναι ίδιες οι ομάδες. Δυστυχώς δεν είναι συγκρίσιμα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς για δυστυχώς, βέβαια. Το τελευταίο γκολ του Σκόκο στο Βικελίδης μπήκε από το κέντρο του γηπέδου. Το επόμενο από πού προλάβετε, 5,5 λέει να το πάρει η Αϊκάρα. Ποιο ΠΑΟΚ, δεν του βλέπω. Λέει ο ΑΕΚΤΣΙΣ, τον ΠΑΟΚ πώς θα το δίνει. Δεν ξέρω να μας πει. Ποιο δίνει φαβορί. Πες το φίλο να μας πει. Ποιο δίνει φαβορί. Κοίτα, μη σε περάσει ο Αντρόμητος. Να το ψάξουμε. Ψάξε βρέστο. Για να αύριο είναι και η μεγάλη μέρα του Ηρακλή, ε. Του Ηρακλή, βεβαίως, βεβαίως. Και σαν καλή φιανηρού που είστε εσείς, περιμένετε παλιά άνθρωποι. Τι να έχει δηλαδή αύριο. Κατοχυρώνεται η βαθμολογία. Κατοχυρώνεται η βαθμολογία. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Ή το μπαν 12ο και σώνεται, ή το μπαν 16ο και πάει στο διαιτητικό. Το διαιτητικό. Αυτό δηλαδή είναι σύμφωνα με την προκήρυξη που λέει ότι αν δεν πάρει αδειοδότηση. Σκέτο ο καφέ. Το κριτήριο ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Θα σου πω, είναι θα πω. Η προκήρυξη ή ο ΚΑΠ. Κάτσε να μου φέρει την. Φέρε εκείνο το διαιρετικό. Το νοτικό. Φέρε το νοτικό. Είναι διαιρετικό. Διαιρετικό. Κάτι σούπερα μόλι δεν σπίνει πάλι. Αυτό το πήρε ο γιατρός Ηρακλειδέας. Ναι, πάρ το νερό. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, αποδόσεις πρωταθλητής. Από την. Να πούμε την εταιρεία, να μην την πούμε. Από διαδικτυακή εταιρεία. Δεν τη λέμε. Λοιπόν. Πρώτο φαβορεί Ολυμπιακός με 2 μονάδες. Να τα πάλι. Δεύτερο φαβορεί ο ΠΑΟΚ 3-20. Ναι. Και τρίτο φαβορεί η ΑΕΚ με 5-20. Ρίξω Παναθηναϊκός 13 κλπ. 13. Θέλω να βγουν οι Παναθηναϊκοί και να πούν πώς νιώθουν. Πω, 13. Πώς νιώθουν. Θέλω να βγουν και να μου πούνε πώς νιώθουν. Πώς νιώθουν. 5,5 φράγκα η ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια. 5-20. 5-20. 5,5 πες. Και ο ΠΑΟΚ δεύτερο. 3-20 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεύτερο τον έχει με 3-20. Όχι μεγάλη διαφορά. Όχι μεγάλη διαφορά. Κοίταξε, αν συγκρίνει τώρα ότι ο Παναθηναϊκός απέγει τόσο πολύ. Πέρσι Ολυμπιακός πόσο να ήταν, κάτω από 1,5 θα ήταν. Σίγουρα. Πέρσι Ολυμπιακός. Τόσο λίγο, ρε. Άβαζε 100.000, ξέρω εγώ. Για πάνω. Μένα και το διαράκι είναι. Αλλά τώρα ποιο θα δεσμεύσει τα λεφτά σου για δύο φορές να τα πάρει. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Πού είχαμε μείνει. Τι που είχαμε μείνει. Για τι αποδόσει. Για τη μεγάλη μέρα του Ηρακλή αύριο. Αν θα κατοχυρωθεί η βαθμολογία και με ποιον τρόπο. Ναι, αύριο. Κατοχυρώνεται δηλαδή αύριο η βαθμολογία. Κατοχυρώνεται αύριο η βαθμολογία. Αν ο Ηρακλής βγει 12ο, εντάξει. Αν βγει 16ο, τον βάλουν τον τελευταίο. Κάει διαιτητικό ιστορία. Ναι, το διαιτητικό δικαστήριο, Klein Mine. Ιούλιο, μήνα, ευθύτε μπελχανάδες τώρα εκεί πέρα, συγχάμουν να ασχοληθούν. Κάθε 15 δίθεν μέρες κτλ. Πάει για τέλη Ιουλίου. 19 Αυγούστου 20 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις. Τα γνωστά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο Ηρακλής. Δεν ξέρω. Οι ομάδες πώς θα κάνουν προγραμματισμό, άτε πες μου. Ναι, ένα είναι αυτό. Το άλλο. Η πληροφορία από Αθήνα λέει: ο Παπαθανασάκης είναι ατιμέλητος, βρωμά τα χρώματα του, πεινάει, είναι σε αθλία οικονομική κατάσταση. Το κερνάνε δεν, καφέ, δεν, λέει κάτι καινούργιο, ναι. Δεν λέει κάτι καινούργιο. Είναι στην Αθήνα, ξέρω, το φιλοξενούν κτλ. Δεν έχει ούτε για ενίκιο να πληρώσει τίποτα. Έχει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει εμάς αυτό, νοιάζει τους Ηρακλήδης. Γενικά, εμένα δεν με νοιάζει ο άνθρωπος. Το ρεπορτάζ τι λέει γενικά, θα πάει η βαθμολογία. Εάν ο Ηρακλής μείνει κατηγορία, θα την τρέξει ο Κοκαλιάρης, πώς το λένε, ο Καγιούλης. Κυρία. Θα προσπαθήσει να την φάει από τον Παπαθανασάκη την ομάδα. Με τι θα την τρέξει. Τι θα την τρέξει τώρα. Με ακτινίδια σαν τον Καρυπίδη. Με τον Κοφίδη προπονητή. Είναι να την τρέξει με τον Κοφίδη προπονητή, δηλαδή μια δυσάρεστη κατάσταση. Ο Κοφίδης που είναι χαμένος τόσα χρόνια. Ο Κοφίδης είναι στο heavy metal χαμένος. Για προπονητή φυσικά δεν κάνει. Εγώ πάντα μπέρδευα αυτόν τον Κοφίδη με τον Χατζή, ίδιο μαλλί είχαν. Μπορεί, ναι. Μπορεί να πάρουν τον Χατζηπαναγή γενικό αρχηγό, μπορεί να. Δεν ξέρω, θα πας για Κοφίδη βλέπω. Δεν πλησιάζει προπονητή και εκεί με τίποτα δεν πλησιάζει. Το λέω εγώ, δεν πλησιάζει. Δεν πλησιάζει. Εάν πέσει η Β' Εθνική, φεύγει ο Καγιούλης, γιατί τα χρέη είναι πάνω από 3 εκατομμύρια και τα έσοδα είναι ελάχιστα. Το θέμα είναι, δεν ξέρεις μετά. Θα πάρει μετά ο Ολλανδός και η Καγιούλη και οι άλλοι και θα πάρουν τον Ηρακλή στη Γ' Εθνική. Θα τον άλλα δύο Ηρακλήδες μαζί. Θα παίζουν οι ΑΕΠ Ηρακλής με τον Ηρακλή μαζί. Και να τις πλάκα. Πρόσεξε τώρα. Δεν τα λες καλά. Διορθώσαμε. Θα συγχωνευτούν, λέει, με τον Σβορώνο. Τι είναι αυτό, ρε. Όχι τον παλιό παιδί του Απόλλωνα.
Είναι ένα χωριό εδώ έξω από την Κατερίνη που λέγεται Σβορώνα. Με κοροϊδεύει τώρα. Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου. Ούτε καν με τη Θήλα Περιστερώνα. Θα πάνε να παίξουν γάμα εθνική με τον Σβορώνα. Σβορώνα. Θα κάνουν Σβορώνα. Αεποντίον Ηρακλήσο ο Σβορώνα. Σβορώνα. Κεραυνό Αγγελοχωρίο όπω λέμε. Τι να σε τέτρε. Τι ξέρει, ομαδάρα έχουν αυτοί. Πιο πολλά ονόματα για τον Αμαεφούλε. Αμαεφούλε. Έτσι λοιπόν ο Σβορώνα. Ή Σβορώνα θα είναι. Τώρα αν πέσει ο Ηρακλή, β' εθνική. Που θα πάει η γάμα, θα γίνει Σβορώνο. Δεν ξέρουμε ποιο θα μείνει στην Α εθνική. Λεβαδιά για ο Άρης. Μετά ανέβηκε ο Άρης ο Μπίτσος. Οι αερολοχίτες βγάλανε ανακοίνωση. Θα βγει ο Άρης μετά, στο λέω. Ναι. Το διαιτητικό θα κρίνει σύμφωνα με τον ΚΑΠ και θα ανεβάσει τον Άρη. Αν γίνει αυτό. Αντιληφθήκαν αν υπάρχει τέτοιο έργο να ρίξουν τον Άρη. Αντιληφθήκαν οι αερολοχίτες ότι δεν ασχολείται κανένα με τον Άρη. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση. Είναι ότι οι σουπεράδες δεν ασχολήθηκαν με αυτό το κομμάτι και ασχολήθηκαν οι αερολοχίτες. Δηλαδή, ο Καρυπίδης τώρα τι γίνεται, θέλει τον Άρη στην Α ή στη Β' εθνική. Για ποιο λόγο να το δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Να πάντως, μπει κι άλλο μέσα. Μου έκανε εντύπωση ότι οι αερολοχίτες ήταν απέναντι στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης πολύ επικριτικοί και είδα ότι αντιλήφθηκαν ότι σαν μέγεθος ο Άρης έχει μικρύνει και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή ούτε για τους ψήφους, κατάλαβε. Ναι. Έχετε μικρύνει. Τι λες εσύ, ρε. Τώρα συνεχίζεις τώρα να φωνάζεις εδώ πέρα. Έχουμε μικρύνει. Ναι. Για άμα ανεβάσει. Βγάζει φράουλες ο Σβορώνος. Είναι... Ωραίες φράουλες βγάζει, ναι. Να μας δώσουν. Εσύ τώρα λες να πούμε για τον Άρη έχουμε μικρύνει. Ναι. Αλλά εγώ σου είπα, έτσι γίνει καμιά ιστορία που βλέπω να γίνεται κιόλα. Γιατί σου είπα, καλοκαίρι είναι μεγάλο. Ναι. Να παίξουμε Super League. Θα σου είπα κάτι για εντός έδρας Χαριλάου. Στο Βικελίδης πόσο κόσμο θα έχει. Ναι. Και ας παίζουμε το Λιβανδιακό. Πάντως πέρσι ήταν ένα 57. Ναι. Η απόδοση για το Γαύρο. Και σήμερα είναι δύο μονάδες. Τώρα εγώ πιστεύω. Ναι. Καλά είναι δύο μονάδες. Μέχρι το τέλος καλοκαιριού το θα το δεις πάλι στο 1,50. Εγώ σε λέω. Όποιος το παίξει τώρα, μετά μπορεί να το πουλήσει και να βγάλει μπορεί προμήθεια. Πλάκαλες. Ναι. Το λέω εγώ. Ένας έξυπνος παίχτης παίζει το 2 τώρα. Ναι. Γιατί είναι, βγήκε και κατσινάκου. Το λέω τώρα εγώ. Ανάλυση στοιχηματική. Όποιος το παίξει 2 τώρα θα πέσει μετά στο 1,57 και πούλα το. Παίξω τώρα ότι έχει και δεν έχει και πούλα το στο 1,57 που θα ξαναπέσει. Εδώ θα είμαστε σε ένα μήνα. Είναι μεγάλη μαγιά. Τώρα το συνέχει... η αποδόση στη Β' εθνική βγήκε. Δεν έχει τώρα, δεν παίζεται πουθενά άριστα. Κάτσε, ποιο σε βγάλει τώρα στοιχηματική μαγιά. Δεν ξέρουμε τώρα ακόμα η Β' τι θα έχει. Θα έχει βόρειο όμιλο, θα έχει νότιο όμιλο. Καλά τι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν. Εγώ τον Όφη τον παίζω για Α' εθνική. Εδώ τώρα αυτέ οι ομάδε, Λαμία, τέτοια Φούρνη Βενέτη και τέτοια πυρανάδιε για Α' εθνική. Α, μην ανησυχεί. Αυτή είναι νοικοκυρέα η άνθρωπη. Νοικοκυρέα είναι, αλλά όσο ήταν και εδώ πέρα η δική μα να πούμε νοικοκυρέα. Αλλά δεν θα χαρωτά για τα άλλα, δεν θα έχουν για να. Λέω τώρα. Μια χαρά είναι. Δεν μου λες. Ναι. Και ποιος θα την περπατήσει, τι λέμε τώρα. Κατοχυρώνει τη βαθμολογία του Ηρακλή. Ποιος θα πάρει την αδειοδότηση, ποιος θα δώσει τα λεφτά να γίνει ο φάκελος για να συνεχίσει η Super League ο Ηρακλής. Ποιος θα την περπατήσει. Αφού μα θα παίξει χωρίς αδειοδότηση, αυτό λέμε. Έχει κάποια στιγμή πρέπει να πέσει όμως άμα. Θα ξαναπέσει. Θα μείνει με κάποιους παίκτες, θα βάλει την ΚΑΠΑ 20 και θα παίξει. Ρε φίλοι, και δεν, καταλάβατε ότι, δεν καταλάβατε ότι ο Καγιούλης είναι αντίπαλος με τον Σβορώνο. Ναι. Διότι. Ο Καγιούλης σου λέει, εγώ αν ήμουν Καγιούλης, τι θα έκανα. Θα έλεγα. Αυτοί εδώ μέλλον δεν έχουν. Κοιτάξω εγώ να κάνω τις δουλειές μου εδώ, τις business μου. Κάντε. Ένα χρόνο, ό,τι βγάλω και ας σηκωθώ να φύγω. Μέσα. Οι άλλοι λένε το εξής. Κίνα Μαλαισία ιστορίες να πούμε, δεν πήγαινε ναι, ωραία. Ναι. Σου λέει οι άλλοι. Και γιατί να μείνει στο Καγιούλη η ομάδα και να μην τη ρίξουμε στη γάμα και να την πάρουμε εμείς. Να είναι δικιά μας η ομάδα. Και με το Σβορώνο πάλι την πάμε Α' εθνική μόνη μας. Αυτό λέει αντίπερα όχθη. Αυτή λέει αντίπερα όχθη. Μάλιστα. Δηλαδή η Γάμα ή η Α. Mm. Β' εθνική δεν υπάρχει για τον Ηρακλή. Αυτό λέω εγώ. Καταρχήν ο Ηρακλής με την Καλαμαριά. Ο Ηρακλής με την Καλαμαριά δεν θα βρεθούν του χρόνου. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό το αφήνιο. Δεν τραβάει μια ξυχόνευση ο Ηρακλής με την Καλαμαριά. Γιατί δεν τραβάει μια με τον Άρη. Μια χαρά, άσον τον Άρη. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα γίνει όμως με αυτό το αφημί των αεποντιών που είχαν πάρει, ας πούμε. Πώς γίνεται όλα αυτά, συγχωνεύει ξανά αφημί, ξανά μα. Κοίτα, επειδή ο κομμουνιστής. Πώς φορές να πει. Φίλε, ΑΕ, ξυπαναπεί ΑΕ. Ξέρω ότι δεν θα κάνω η ΑΕ. Εντάξει. Είναι η πιο ευέλικτη μορφή εταιρεία η ΑΕ. Την πτωχεύω, την πετάω. Την πετάω, την πτωχεύω, την ξαναπέρνω αφημί, την ξαναβαφτίζω, την ξανακάνω ΑΕ. Και όταν ο κομμουνιστής λειτουργεί ο Τσίπρας καπιταλιστικά. Μπορούμε να πούμε να είμαστε ήσυχοι που μπορούμε να παίξουμε με τον καπιταλισμό όπως γουστάρουμε. Ωραία. Τώρα, ποιος θα χάσει τα λεφτά του, τι τον νοιάζει τον Τσίπρα. Μάλιστα. Για τον ίδιο. Ραπτόπουλε γίνει ΑΕ. Ναι. Βέβαια. Ραπτόπουλε πρέπει να κάνεις τα χαρτιά σου να γίνεις ΑΕ. Ραπτό ΑΕ. Ναι. Βέβαια. Ναι. Όχι. Έχουμε δυσάρεστη είδηση. Εντάξει, ναι. Για πάμε, ρε φίλε, τι έγινε. Για πες. Μας κλάπηκε ένα αυτοκίνητο, ένα κόκκινο Nissan Vanette Cargo
Ήταν σε λαϊκές με μπάγκο. Με μπάγκο λαϊκής από μπάγκο, ρε παιδί μου. Στάσου, ρε φίλε, ήταν φορτηγάκι δηλαδή. Φορτηγάκι, ναι, σαν τα ανακριτικά αυτά τα που είχαν η τροχιά τα παλιά. Τα, λευκό. Τα ανακριτικά της τροχιάς. Όχι, κόκκινο είναι. Αν υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου, είναι να δώσω την πινακίδα. Νι ήτα όμικρον 1398. Νι ήτα όμικρον. Ναι, 1398. Αυτό είναι 10. Είναι κόκκινο επενδεμένο αμάξι, είναι σαν ψυχείο. Νισάν λευκό. Όχι, ρε, κόκκινο. Όχι, κόκκινο. 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 Κόκκινο κλουβάκι είναι αυτό. Κλουβί, κλούβα. Ναι, ναι, κλούβα, ναι. Νι ήτα όμικρον. 1398. Αυτό είναι σαν τα παλιά της τροχέας. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, άπραβο, τα ανακριτικά. Αυτή νόμος Ανάση Παπαθανάσης που οδηγούσε ο Βέγκος όταν που έκανε τη σειρά. Τώρα αν τα οδηγήσει δεν ξέρω. Τέτοιον. Λοιπόν, άκουσε παιδί, με 100 ευρώ για το σταθμό και 100 ευρώ για αυτόν που θα το δει ή θα το βρει. Ο σταθμός δεν θέλει λεφτά, ψάξε εσύ κανένα γύφτο μισθόμα ή κανένας γύφτος. Στο σταθμό τίποτα, θα μας φέρεις από ένα τώρα, καφέ. Κοιτάξτε τώρα, πού θα το βρούμε έξω είναι αυτό. Μόνο με παράπλευρες, στην αστυνομία δεν πρόκειται να σου βρει τίποτα. Κάνας κολόγητος στο σταθμό και κάνας βούλγαρος. Σίγουρα, από ποια σίγουρα. Περιοχή? Ποια περιοχή? Από την Τούμπα, από την κάτω Τούμπα. Α, εδώ, γειτονιά. Κάτω Τούμπα, πού είναι? Ποιο μέρος? Ποιο μέρος, πού κοντά? Από την Ανδρέο Χανδρενού. Σε στενό ήτανε. Σε στενό μέσα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Να κοιτάξεις. Κοίταξε τώρα να δεις. Άμα έχεις τη νύχτα τίποτα τύπους, ψάξε βρες άκρη με την αστυνομία. Κάνε μια καταγγελία για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, αλλά μην περιμένεις να σου βρουν τίποτα. Τώρα αυτό ψυγιάκι ήταν, έφυγες στη δουλειά σου. Εγώ θα αφήσω το τηλέφωνο και δίνω 100 ευρώ σε όποιον βρει. Εμείς δεν θέλουμε λεφτά, δώσ' το τηλέφωνο εσύ. Ναι. Πες το στον αέρα. 2-31-0-9-12-693. Είσαι ο φίλος μας ο... Κώστας. Θα δώσω και ένα κινητό, μήπως βολεύει. Δώσε και ένα κινητό, εγώ τα έχω σημειωμένα. 6-9 6-9-7-4 ναι. 2-50-8-80. Ξέρεις γιατί με αυτούς τους γύφτους την έχω ψωνίσει? Γιατί κλέβουνε αμάξια. Κλέβουνε αμάξια από το λαό. Οι κουφάλες δεν πάνε να φάνε κανένα. Για να το κάνουνε λαμαρίνα τώρα. Τα πάνε να το ξέρουν. Τα κάνουνε φέτες να πούμε. Τα πάνε σε ανταλλακτικά και τέτοια. Στις Λάρισες και σε αυτά. Πρόσεξε να δεις. Καλή ακρόαση, καλή εκπομπή. Ό,τι κάνεις κάντο γρήγορα σήμερα αύριο. Ναι, τέλος πάντων. Κάνε έτσι. Στη νύχτα κάνα μπαγλαμά, 2-3 έτσι δυνατούς. Ναι, με το κράτος μην περιμένεις να σου βρουν άκρη. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μπαμπά, πεινάσαμε. Πού θα φάμε? Όπου θέλετε. Στο διαχειρό Σαρέτου, στο ωραίο κάστρο. Εμείς παίζουμε στο παιδότοπο και εσύ με τη μαμά χαλαρώνετε στο μπαλκονάκι. Έχουν νόστιμα πιάτα και παγωμένες μπύρες άκουσα. Φύγαμε. Διαχειρό Σαρέτου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τώρα και με νέο, ολοκένουργιο κατάστημα στο κέντρο του Ωραιοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρός Αρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φυγά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Που το έφαγε ο γύφτα στο αμάξι του ανθρώπου. Πάει. Όλα τα επαγγελματικά τα φάγανε αυτοί. Τρώνε, κάνουν δουλειά business. Και το φιλαράκι του παλιού το φάγανε. Το... Ναι. Το φάγανε και το φίλου σου. Αυτές τις μικροδουλειές, ε. Και είχατε τόσες άκρες και μέσα στη πιάτσα και πάλι δεν βρέθηκε άκρη. Έλανε το όλο λόγο. Αρχηγός της πιάτσας. Ο αρχηγός της πιάτσας, αλλά τι. Πού είναι. Αρχηγός της πιάτσας, πιάτσας. Φουρτηγάκι να πούμε. Μη κλέψανε τα μάξι, πήρε την αστυνομία. Ακούς. Με κοίτα η αστυνομία. Και κολλή, τι να κάνω τώρα. Άκου την αστυνομία. Και εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, λέει. Σαν αρέσει τον γιατρό που να έχει εσύ, τι να κάνω. Ναι. Άκου να δει τον είπε τον άνθρωπο. Απίστευτη είναι, ρε. Απίστευτη. Όλο το ελληνικό σύστημα είναι απίστευτο. Τι όλο το ελληνικό σύστημα. Προωθεί την παρανομία, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Τι τώρα, σου βαράει. Προωθεί την παρανομία. Ναι. Λοιπόν, για την ομάδα σας, τη μικρή. Δεν υπάρχει μικρή ομάδα, τραγούδα όσο θες. Αυτή η μικρή ομάδα πάλι από του χρόνου, πάλι χρωματικότητα σας δίνει. Από αυτήν την ομάδα έχουν περάσει πολύ μικροί παράγοντες. Η ομάδα δεν μπορεί. Άστα, Βασίλη, δεν μπορώ να σου πει. Άστα, Βασίλη. Ρε Βασίλη. Τι είναι τι ερμηνείε. Οι μικροί παράγοντες πέρασαν. Μικροί παράγοντες, είναι μικρή ομάδα, είναι δυνατόν. Τι είναι. Πώ είναι μικρή. Η άλλη, τι είναι, ο Ηρακλής, μεγάλη ομάδα με τον Σβορώνο. Το χωριό του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ακού να δει. Μα αγώθηκε με αυτόν τον Σβορώνο. Τον Σβορώνο. Τι ωραίε βράδυ του Σβορώνο. Ο Σβορώνο, ρε φίλε. Βαγώθηκε. Οπότε σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ. Δεν βγάλαμε συμπέρασμα. Ξέρω τι έπανε. Τίποτα δεν. Τίποτα δεν. Στην ουσία έπανε ότι δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν παίρνουμε παίκτες. Τι είπαν. Τίποτα. Καλά, αυτό τώρα τι όνειρα είδε. Θέλει να παίξω λέει 4-4-2 επιθετικό, aggressive, attacking football, έλεγε, offensive players και τέτοια. Πα καλά, βρε, αγόρι μου και από την Κίνα που ήρθε. Με τον Βαρέλα πίσω σου. Πήγαινε κάνει και ένα σεμινάριο να μάθει να πουλά νοικοκόπτη εκεί στην Κίνα τώρα για να πα να κάνει 4-4-2 και στην ευθεία και με δεξιά-αριστερό back half και super Βιερίνη και super Μαντολίνη. Με το πρίγκο Βιτσόρα και ακόμα ένα επιθετικό 4-4-2. Ο μεγάλο μόνο Τσόλο Σιμεώνη μπορεί να το παίξει αυτό. Όχι, κύριος, ναι. Ο μεγάλος γιατρός έχει πει μόνο Τσόλο Σιμεώνε. Έπρεπε να το ρωτήσουν με εξτρέμ θα το παίξει για χωρίς εξτρέμ. Με ποιο θα παίξει εξτρέμ. Με Τζαλμά. Με Τζαλμά θα παίξει εξτρέμ. Δηλαδή θα παίξει με δύο επιθετικού Τζαλμά και Ενίκη. Ναι. Το πιο ωραίο Ρόμβο τον είχε παίξει ο Μπάγκεβιτ στον Άρη. Καλά τώρα. Και τη Ρόμβο είχε όμως εκεί πέρα. Τον είδα στο Καφτατζόγλιο με τον Ολυμπιακό τον Ρόμβο τον Μπάγκεβιτ. Ναι. Τον είδα. Εντάξει, ρε φίλε. Τότε ο Ολυμπιακός είχε υπερομάδα τότε. Με του κόντι του παίκτε να σέρνονται εκεί. Ο Ολυμπιακός τότε είχε παιχταράδε, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να σε ξυσοπληγεί με του κόντι του παίκτε. Τι να με ξυσοπληγεί, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα, παιχταράδε τότε. Τι είχε, ρε. Τι να με ξυσοπληγεί, ρε. Ο Γκαλέτη πέφτει πάνω στο καράμπελα. Ο καράμπελα ξυπνούσε 10 φορέ να πούμε εκεί πέρα. Γκαλέτη πέφτει πάνω στο καράμπελα. Πήγατε να παίξετε κατακτητικό ποδόσφαιρο μέσα στο Καφτατζόγλιο την έδρα σα. Ανάθεμά σας. Σταμάτα. Οι φυλάδες που μου σκόσαν τα μυαλά, αυτοί φταίγαν τότε. Είδατε το κύπελο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτό ήταν το εκτό. Ζάχο! Ζάχο! Ζάχο, το έχω έτοιμο! Έτοιμο, Ζάχο! Άρε, τι Ζάχο είναι. Άρε, μπουγάτσο, φιλαράκι να πούμε. Τι Ζάχο είναι. Αυτά μας φάγανε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ερχόμαστε όμως. Ερχόμαστε. Μετά και παρέτη, γιατί κορεδεύει το γιατρό, εσύ. Τι? Γιατί κορεδεύει το γιατρό. Τι, εντάξει, τι να. Τι του κορεδεύει το γιατρό. Ο γιατρό είναι μυαλό ανοιχτό. Ανοιχτό είναι, αλλά χθες τι άκουσα. Πήγε στην παρέλαση, λέει, έκανε τον διευθυντή εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, λέει. Βέβαια. Βασίλη, για ρίξε ένα μήνυμα. Αλήθεια, πήγε στην παρέλαση εκεί πέρα. Βέβαια πήγε. Α, με τρελαίνεις. Για πες μου τι έκανες εκεί. Ο οποίος μας λέει για το 7,5 της Παναχαϊκής αναξίζει τον κόπο για μη τεχνική. Γιατί πράγμα, μπήλε. 3-20 δίνει τον ΠΑΟΚ. Ναι, 3-20 δίνει τον ΠΑΟΚ για κατάκτηση πρωταθλήματος. 7,5 δίνει την Παναχαϊκή για τη μη τεχνική, έτσι. Να ανεβεί. Να ανεβεί πρωτάθλημα. Λέει ο Νίκος από την Καστοριά. Με ποιο κριτήριο βγάζουν δεύτερο φαβορή τον ΠΑΟΚ. Η μοναδική διαφορά σήμερα με την ΑΕΚ είναι ο center for σε όλα τα άλλα. Η ανώτερη φάνηκε και από τα playoffs. Το 5-20 είναι value bet. Το 5-20 της ΑΕΚ. Value bet. Ναι. Μ' αρέσει που λέει στοιχηματικά. Πιο ωραία από τον Γρηγόρη τα λέει ο Χατζηνάκος να πούμε τα στοιχηματικά, τα κουμαρτζίδικα. Πιο μεγάλος κουμαρτζής είναι. Όντως η Αθλητική Ένωση ποντίων Ηρακλής το 8 μετονομάζεται σε Αθλητική Ένωση Ηρακλής 1908. Δηλαδή η ποντίων. Σε απλό Ηρακλή, το μετονομαστέν σωματείο θα ζητήσει μεταφορά στη Θεσσαλονίκη από την Κατερίνη. Και μόλις γυρίσει στην Κατερίνη, θα ξαναπάει στην Κατερίνη να γίνεται Σβορώνο Ηρακλή. Αμάρε, φαγώθηκε ρε. Αυτή φαγώθηκε με τον Σβορώνο, ρε. Σβορώνο, ρε. Γρηγόρη, πάρε τηλέφωνο και κράξτε να φαγώθηκε με τον Σβορώνο. Να κράξει, όταν είπα εγώ ότι θα γίνει αεποντίον Ηρακλή. Καλά κάνει και σε κράζει. Καλά κάνει και σε κράζει. Ο Μάκης ο Ιαννής με τον κόκκινο είχαν βγάλει ένα ζουρλομανδίο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Σβορώνο θα λέει και θα κλαίει ο χοντρό. Σβορώνω θα λέει και θα κλαίει. Τι έκανε σήμερα, τι έκανε, σταμάτησε τη συνέντευξη τύπου ο τέτοιο.
Ο Γρηγόρης. Πήρε απόφαση. Μπράβο, καλά σε έκανε. Του λέει ο Μπούζος, λέει σταμάτα. Τη λέει εντάξει. Και... Α, έδωσε άλλο. Βγήκε ο Κόκκινος και έδωσε. Γιατί είπα αποφάσισα, λέει την έκοψα. Και εσύ σου κότα έλεγε γι' αυτό. Δεν μπορεί να αποφασίσει. Είσαι λίγο κοντούλα, με έκανε την κοντούλα στο. Δεν μπορεί. Ό,τι του πει τα αφεντικό είναι. Α, έτσι έγινε δουλειά. Ο κύριος διευθυντής πάλι επενεύει. Άμα επενεύει ο διευθυντής, ο Κόκκινος είναι κότα. Να το λέω να το ξέρω. Ε, το φαγώθηκε σε αυτό το. Κότα μεγάλη, λιρά την αποφάση. Γρηγόρη, έλα από εδώ και ξεκινάει. Βρήκε το κλεμμένο κύριο. Δεν το βρήκε. Τι να μα πει, τι θες ρε φίλε να μα πει, καλημέρα. Καλημέρα, γίγαντα. Εγώ είμαι γίγαντας, εσύ έχασε αμάξι. Ναι. Έλα, ρε γίγαντας, σε παρακολουθώ από μωρό. Αυτά ως συνήθως μικροπολιτής είμαι κι εγώ. Τα παίρνουν και τα κλέβουν, παίρνουν τα εμπορεύματα και τα παρατάνε και στην Νικόπολη πίσω στα χωράφια. Νικόπολη. Εκεί. Ναι, εκεί πίσω από τα χωράφια. Βρώμο περιοχή εκεί πέρα. Έχω φίλο μου τρεις φορές. Άρα ο φίλος να αποταθεί και στην αστυνομία. Ποια αστυνομία. Ακόμα καλύτερα. Κάνα Ρώσο. Αν το έχουν παρατήσει, ρε φίλε, εντάξει. Κάνα Γεωργιάνο, κάνα Ρώσο. Τι είπα, ποια αστυνομία. Τα εμπορεύματα και τα παρατάνε. Σου λέει αν το έχει παρατήσει και δεν το έχουν κλέψει το αμάξι. Και δεν πάει στην Νικόπολη γύρω γύρω. Ξοδέψε το περιπολικό βενζίνη για να βρει το αμάξι του λουνού. Τρελό θα γίνει. Άμα πάει θα το βρει κιόλα, θα με πει κιόλα αύριο από το. Τη Δευτέρα θα μου το πει. Εκεί κλέβουν τα εμπορεύματα και τα παρατάνε εκεί, αυτό γίνεται. Το ψυγείο θέλει να κλέψει, ρε, καλά δεν λέει. Ναι, κάναμε τεράκια από ό,τι πάνε. Έχει πάνω, τα αρπάζουν. Ό,τι βγουν επαγγελματικό τη λαϊκή και τα τέτοια τα παίρνουν. Εντάξει, και αυτοί οι Έλληνες είναι οι άνθρωποι, τι θα κάνουν, να κλέψουν. Α πω κάτι, μπορεί να μην ήξερε ότι είναι και ψυγείο και να περίμενα να βρει μέσα εμπορεύματα, ρούχα και τέτοια. Λε κανένα παοξή να το κλέψε, να μην ήξερε τι του γινόταν δηλαδή. Σίγουρα δεν το κλέψε η Ρακλάκη για τα ρακλάκια. Σωστό, ρε φίλε. Καλό λοιπόν, βράδυ. Πέρα εμείς γελάμε, ο άλλος έχασε τα μάξι. Νι ήτα όμικρον 1398, Nissan κόκκινο κλούβα. Το τηλέφωνο του είναι 912-693 και 6974-250-880. Σωστά. Μισό λεπτό λιγάκι να σου πω κάτι. Ναι. Να πω καταρχάς καλημέρα στον κόσμο. Είπες κάτι για αστυνομία και τα λοιπά. Ναι. Το ότι πρέπει να πάει οπωσδήποτε στην αστυνομία να δηλώσει την κλοπή, ναι, αυτό, είναι αυτό είναι τελεσίδικο. Ναι. Είτε το ψάξουν να το βρουν είτε όχι. Πρέπει να πάει για να μην έχει μπελά αργότερα. Γιατί μπορεί να το πάρουν να πάνε να κλέψουν, να δουν τις πινακίδες, κάτι μετά να αποδείξει ο άνθρωπος ότι είναι. Κυρίως για αυτό να. Εντάξει, να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, εντάξει. Πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί στην αστυνομία. 100%. Εντάξει, μην πάμε. Εντάξει, ότι η αστυνομία δεν υπάρχει περίπτωση να ψάξει να το βρει. Λογικό είναι. Αν πέσει επάνω του τυχαία, θα του πει εντάξει, εδώ είναι τα μάτια. Εντάξει, άντε πρέπει. Στην αγόρια δεν υπάρχει και χαζούρα. Αυτό μα διορθώνει. Σου λέει αυτό μπορεί να το πάρει για κλοπή. Βέβαια. Το πάρει να πάει να διάσει κανένα σπίτι για να δουν τι πινακίδε που πήραν το ρεμπαγραμμά, εσύ ήσουν. Αυτό να το πιάσουν σίγουρα μετά. Πρέπει να δηλώσει την κλοπή τώρα. Δηλαδή έπρεπε να τη δηλώσει πριν από μια ώρα που το κλέψανε. Δύο ώρε που το κλέψανε. Στείλω κλοπή τώρα καινούριο τελευταίο δύο χρόνια που γίνεται που είμαι μέσα στην πιάτσα στη security. Πέρανε αμαξάκια επαγγελματικά λίγο γερά, α πούμε, και χώρανε με τις βιτρίνες. Μπαίνανε μέσα. Χύμα. Στην Κρήτη. Το ρίχνανε όλο μέσα. Στην Κρήτη. Συνέχεια, ναι, όλο αγροτικά, όλο τέτοιο με δυνατές συντεργές. Μπαίνανε. Στόρια, όπου. Και αδειάζανε εκεί ό,τι είχε μέσα. Σε πολλά φορτηγά και τα παίρνουν για να φορτώνουν ATM. Ναι, και να φορτώνουν ATM. Οπότε πρέπει να πάει το παλικάρι να το δηλώσει στην αστυνομία, εντάξει. Ναι. Ο άλλος πάλι τώρα τελευταία βάλαν παραπάνω δυναμίτη και χαλάσαν και τα λεφτά, ρε φίλε. Του σηκώσαν στον αέρα τα πενιντάρικα, καμένα έφυγαν από πάνω. Περνάνε όμως. Περνάνε τι, μισό καμένα σε πάρει άλλο, μισό καμένο πενιντάρικο. Του λύστηψα, το χάλασα με το δυναμίτη. Θα του πει, θα σε πει τι. Τι θα περνάνε. Δεν μπορεί να το πάει στην τράπεζα. Στην την τράπεζα, λύστεψα ένα ATM προχθές, το ανατείνεξα για να πάρω τα λεφτά και κάηκα. Αυτό ξέρει τι μαγκιά θα κάνει, πρόσεξε να δει. Τι να κάνει. Θα σε πω εγώ τι θα κάνει. Κάτσε ναι. Θα τα κάνει online κατάθεση ναι. Σε ένα ATM ναι. Που περνάνε ναι. Και θα πούν τα λεφτά στο λογαριασμό του. Ναι. Και ας καταλάβει η τράπεζα μετά από ποιο μπήκαν τα καμένα. Όχα. Θα ανακατευτεί μετά ναι. Εκεί πέρα και τελείωσε. Ναι. Δεν ανακατεύονται, Βασίλη. Δεν ανακατεύονται γιατί θα φανεί η ώρα η οποία περάσαν τα μηχάνημα online. Τα μηχανήματα, τα χαρτονομίσματα την ώρα που περνάνε online από το μηχάνημα, φαίνεται η ώρα πότε μπήκε το μηχάνημα και σε ποια κατάσταση έγινε. Μάλιστα. Μπορεί. Βέβαια. Αυτό το περιστατικό το είδα το μηχάνημα εκεί πέρα, γι' αυτό σου λέω. Δεν το πειράζει. Δίνει ιδέες πώς να φάνε τα. Άρε, να, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κόψει δύο καμένα στις άκρες, να τα κολλήσει με ζηλοτέπ και να πει παιδιά, ορίστε. Φυσικά είμαι όταν πάρει ένα 50 ή που είναι κολλημένο να δει τα νούμερα, αν είναι τα ίδια δεξιά αριστερά. Σωστό. Και έτσι του δαπάνιδε για να ανοίξουν ένα ATM με την λαχτάρα του έβαλε όλο του δυναμίτη μέσα. Δεν του δαπάνιδε οι άνθρωποι. Επαγγελματίε, ναι, δουλειά έκαναν. Δουλειά έκαναν οι άνθρωποι. Στην παραοικονομία το γύρισαν. Πάτε και στη δέσμευση να σα πει πώ ανοίγεται όλα τα πάντα εκεί πέρα. Θε να ανοίξουμε γραμμέ. Γουστάρει. Α, έχω μια πληροφορία πολύ κακή για τον Άρη. Άσε τώρα, μη φαγώνεσαι. Παγώθηκε τον Τζόρτζια να πληρώσει.
Είδα το Βλαχόπουλο έξω. Πληρώνει, Τζόρτζια, ρε. Λέω, Βλαχόπουλε, τα μούτρα σου, λέω, από κρέα είναι. Λέει, φύγε, φύγε, φύγε. Λέω, τι. Πλήρωσε, λέω, ο Λάσκαρης. Φύγε, 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 φύγε. Πες, ρε, του λέω, να μάθουμε, σε ρεπόρτερ κτλ. Να, δικαιώθηκε, μπορεί να πανηγυρίσει. Τι δικαιώθηκε, ακόμα μια εβδομάδα, δύο ρίκε, εσύ, είσαι πολύ σφιχτό, ρε, με τον Άρη. Πάει. Κυρία Τζόρτζια, κάτσε να πούμε. Βλέπω το Δαμιανίδη να γυρίζει πίσω, το Δαμιανίδη στον Άρη. Βλέπω το Δαμιανίδη. Όχι, ο Δαμιανίδη, εντάξει, τώρα τι να γυρίσει. Τώρα τι έγινε που δικαιώθηκε ο Ραντόπουλο με την Τζόρτζια. Εγώ τη μάπα τη την είδα, δεν μ' άρεσε η μάπα τη. Γιατί δικαιώθηκε εσύ. Δεν μ' άρεσε, τα μούτρα του δεν μ' άρεσε. Επειδή δεν σ' άρεσε σαν η Τζόρτζια, δηλαδή τα μούτρα. Όχι, τα μούτρα του μου δείχναν κάτι το. Δεν το. Δηλαδή δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου. Ναι. Αλλά ας πούμε, τη ΔΕΗ, ας πούμε, σε αυτούς δεν την έδιναν. Ναι, αλλά εκλεπτισμένοι όμως εκεί. Ήθελαν και πολιτισμένους μες στο γήπεδο. Όλες είδα εκεί τα σκάφη στη Μύκονο και τα λοιπά. Άρχισαν να μου κυρδάν τα άντρα. Ήθελαν Τρίφωνα Σαμαρά στην Κυρκίδα. Ναι. Μένιο Φουρδιώτη. Ναι. Δεν ναι. Γίνεται έτσι Κυρκίδα, δεσμεύει. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται. Πήγανε μια φορά εκεί στο τελικό κυπέλο. Βλέπω τον Καγκαλούδη 42 χρονών να έρχεται στον Άρη. Άστα να πάνε, άστα να πάνε, μπάνε έγινε. Τι έγινε με τον μπάσκετ, στο μπάσκετ δεν έχετε λεφτά. Στο ποδόσφαιρο ο Μυροφορίδη δεν υπογράφει, δεν έχετε λεφτά. Α, και να πούμε και ένα άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός για τον Άρη. Πολύ δυσάρεστο. Άιντε πάλι. Είναι πολύ άσχημα στην υγεία του Ψηφίδης. Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Πάρα πολύ άσχημα. Ναι, το διάβασα στο site αυτό. Ναι. Α, δεν ξέρω, το γράψω το site. Το έχει το site. Εγώ βρέθηκα με το Γρόλιο σε ένα μαγαζί σήμερα να κάνουμε μια δουλειά με μια συνεργασία με ένα. Τέλος πάντων, και χρειαζόμουν το Γρόλιο, τον Άγγελο, και μου το είπε. Μια και τα ξέρεις όλα για τον Άρη. Ο Καρυπίδης πλήρωσε τον Ερασιτέχνη άλλη μέχρι στιγμής, έχει δώσει τα λεφτά όλα. Όχι. Τίποτα δεν έδωσε. Φράγκο. Δεν έχει δώσει δραχμή. Όχι. Τε περιμένει ο αδερφός μου. Ο αδερφός του τώρα είναι στην εντατική. Και να ευχηθούμε βέβαια τον άνθρωπο γιατί είναι και οικογενειακός φίλος. Μες. Άλλο το κράξιμο τώρα στα σαν παράγοντα. Ασάν παράγοντα. Ναι. Δεν πρόσεχε τον εαυτό του καθόλου. Εντάξει, δεν κάνουμε. Πρόσεχε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, και αυτά είναι ο οργανισμός. Τι να κάνεις τώρα. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Πόσο δύσκολα είναι. Αρκετά δύσκολα. Αρκετά, ε. Αλλά εγώ πόσο καιρό είναι αρκετά δύσκολο. Θα σου πω. Επειδή τους ψηφίδες τους ξέρω και είναι γερά σκαριά. Είναι. Ζουν πάνω από 90 χρόνια 100. Ναι. Και η μάνα του ψηφίδη ζει. Ναι, 97 χρονών, 98. Άντε, ρε. Ναι. Μπράβο. Από ό,τι θυμάμαι. Ο πατέρας του πέθανε 100 κτλ. Τους έχω εμπιστοσύνη γιατί είναι γερά σκαριά. Ωραία. Είναι γερά σκαριά και νομίζω ότι θα την ξεπεράσει τη δουλειά. Άμα, μακάρι. Ωραία. Ναι. Δηλαδή στον Άρη έχω μόνο δυσάρεστα να σας πω. Τίποτα ευχάριστα. Καλά, καλά. Και κάτσε το καλοκαίρι. Ποτέ ευχάριστα για τον Άρη. Βασίλειο, για πες το να το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Δεν έχω ευχάριστα για τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ τι ευχάριστα να έχω, να παρουσιάσαν τον Σέρβο τον προπονητή. Τους είπαν εκεί θα τους φέρουν κάτι παιχτάκια τη σειρά τη Οκάσικη κτλ. Κάτι τερματοφύλακες κουλούς, κάτι κοντούς, κάτι αυτά κτλ. Στον Ολυμπιακό τίποτα δεν γίνεται. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το γήπεδο. Γενικά είναι μια κατάσταση, ας πούμε, έτσι στατική. Αλλά στον Άρη είναι δυσάρεστη. Στον Ηρακλή θα φανεί αύριο. Στον Ηρακλή θα φανεί αύριο. Εκείνη την πληροφορία που δίνω για τον Ηρακλή είναι η Α ή Γ. Εσύ για τον Άρη μας ζάλισες εδώ πέρα περί Μυροφορίδη ότι άμα θα έρθει θα είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν ήρθε. Τι δεν ήρθε. Δεν υπέγραψε. Τι δεν υπέγραψε. Ρε. Δεν υπέγραψε. Ανακοινώσεις βγάλαν, κάτσε, περίμενα. Ανακοινώσεις βγάλαν. Δεν νοιάζει ρετικά, εμένα θα ακούς. Δεν υπέγραψε ο Μυροφορίδης, δεν είναι ακόμα τεχνικός διευθυντής επίσημα. Και πώς βγάλανε ανακοίνωση κανονικά. Και ο Τσαρτίδης μπορεί να βγάλει ανακοίνωση και οποιοδήποτε. Η αλήθεια ποια είναι. Ναι. Πάει να βγάλει ανακοίνωση. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 κενό μήνυμα στο 54.340. Είχαμε τίποτα κανένα κοινωνικό θέμα που μας ξέφυγε. Είπαμε για κλοπές, είπαμε. Τίποτα, όλα καλά. Μια χαρά. Παπαθαναήλ να είναι καλά. Η Παπαθαναήλ είναι καλή ηθοποιός. Χαλαρώνουν τα capital control από ό,τι μαθαίνουμε. Από το Κορδελιό με πήρε ένα τηλέφωνο το μεσημέρι, βρωμάει το Κορδελιό. Τίλα. Βρωμοκοπάει και τα λοιπά. Πείτε λέει κάτι. Τι να πεις. Και να πούμε λέω ποιος θα είναι. Αλλάξει λέει το φίλτρο το έσω πάπας λέει. Λες και το φίλτρο είναι από το κόρσα το δικό μου πετρελαίο να πούμε. Λαλάξει το φίλτρο το έσω πάπας. Πάμε στον κύριο. Τι πάπα, γεια σου φίλε. Καλημέρα ρε φίλε. Καλησπέρα ρε. Τι έγινε ρε. Τα αλφάδια. Οι μπουλντόζες. Έλα, να παίξω ρε κανένα χιλιάρικο στο 520, λέγε. Εγώ λέω να βάλει το σπίτι το αυτοκίνητο. Να τα μαζί στη φυλακή του χρόνου. Τα βάλει ένα σπίτι, θα γίνει ξενοδοχείο στην ΑΕΚ. Ναι, θέλω να μιλήσω λίγο με τον Στέφανο. Με μένα, ναι. Γιατί ότι έχει καταλάβει πόσο τον εκτιμώ και το θέλω με τον άνθρωπο. Καλά, άσε σάλια. Καλά κάνει, άσε να με σαλιώσει και εμένα. Λοιπόν, είναι λίγο άστοχο και άτοπο να θεωρεί τον Άρη μεγάλη ομάδα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ ξέρω πως όταν ξεκινούσε ένα πρωτάθλημα
λέγαμε τότε, εμείς που είμαστε μεγάλη ομάδα, να αποφύγουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τούμπα, Καταντζόγλιο και τον Άρη. Ναι, σωστά. Γιατί λέγαμε θεωρητικά ότι είναι οι ομάδες οι οποίες θα μπορούν να μας δώσουν βαθμούς. Ναι. Τώρα εσύ έχεις 2 χρόνια στη Γάμα. 2 χρόνια στη Γήτα. Ναι. Πες με τη Λαμία και δεν μπορείς να πας 20.000 κόσμο και να πάρεις μόνο με τη φωνή. Ναι. Εγώ τώρα τι να πω για σένα, ρε φίλε. Τίποτα να μην πεις. Κάτσε και εσύ, ρε φίλε, έπαιξες Γάμα και Βήτα. Τι σημαίνει ότι, έγινε, ότι είναι μικρή ομάδα η ΑΕΚ. Είπε βέβαια, εγώ έπαιξα Γάμα και Βήτα. Ναι. Επειδή αυτοί που με διοίκησαν κατά καιρούς κάναν αυτά που κάναν. Και επειδή ο κύριος Μερισσαλίδης δεν είχε καμία διάθεση να θέλει από αυτοσένα. Συνεννοήθηκε με τους πρόεδρους της ορίτης της Αθήνα. Και πήρε την ομάδα να το κατάνει. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ναι, απλά και εσύ πέρασες από αυτές τις κατηγορίες. Δεν σημαίνει ότι μίκρινες την σαν ομάδα, αυτό λέμε. Αλλά θα πεις να μην το αυτό είναι καλό, κάτι είναι κι αυτό. Αλλά δεν μπορώ να πού να κοιτάξει ο Άρης, τι πάει κοιτάξει. Ένα μεγάλο, το ποιο μεγάλο Άρης, πέσω το με τη Λαμία. Ζότανε όλη η χρονιά και ήταν στο κοινό με χιλιάδες άτομα. Εγώ δεν θα πάρεις να θεωρήσω μεγάλη ομάδα, δηλαδή. Εντάξει, ρε Νίκο, κάτσε τώρα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δεν γουστάρει να δει ένα ματς ΑΕΚ Άρης, α πούμε. Φυσικά και το γουστάρει. Τι έπανε να δει το κομπότι τώρα, Άρης, μάλλον Λεβαδιακό ΑΕΚ. Το κομπότι. Δεν θα έχει καμία έγκλη, γιατί θα σε πάρω 0-4 από ελίγο. Ρε, θα με πάρει 0-4. Αλλά όταν θα πέσω εγώ με το ΠΑΟΚ, θα λε τι κουφάλα, θα του κόψει βαθμού. Αυτό θα το λε. Πάλι δεν γνωρίζει τέτοιο ποσοστό. Δεν γνωρίζει τώρα. Σε μια μυδράλη, πει θα φάγει. Αλλά. Ναι, όσο και μικρός να είναι ο Άρης, όταν θα έρθει εδώ μέσα στο Χαριλά, όμως θα έχεις να ψιλοϊδρώνεις. Δεν χρειάζεται να του πεις ότι είναι μικρός ο Άρης, το ξέρει. Ποιο θα βάλει λεπτά τον Άρη για να φέρει ποδοσφαιριστές να το κάτσουν τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο. Θα έρθει ο Τίγρης να με πάρει, σας βαρέθηκε εκεί κάτω, όλο γκρινιάζεται. Μα τι να βαρέθει ο Τίγρης, εσύ τώρα είναι ο Τιμπούρ και ο Καβλαρίδης, δεν είναι. Είναι γύρω από τα πράγματα. Τώρα ποιο δάγκωσε ποιον εκεί, άσε τώρα, άλλη ιστορία είναι εδώ πέρα. Όλα τα καλά παιδιά μαζεμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Πώς άσε τώρα, δηλαδή αυτά που πάθανε εγώ με τους Μπουγαίδες και τους Κουτρουπίδες και δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάτι θυμάμαι. Και τα δίνει εκεί σήμερα. Με το κάτω τώρα, το. Έλα, παιδιά, είναι δυνατό. Ποιος ο Άρης. Άστα τώρα αυτά και φέρε τον Ολίβια να βάλουμε λεφτά στο 5-20. Βάλε ό,τι έχει. Το πρωτάθλημα είναι από τώρα κύπελο, το καταλαβαίνει. Άκουσε σήμερα συνέντευξη τύπου τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τι να ακούσει, τώρα είναι σαν να ακούσει πέρυσι το Μελισσαλίδη και πρόπερση. Πάω από τη γραμμή να το ακούσει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βάζουμε σάλιο. Δεν βάζουμε σάλιο. Ναι. Το αστανό, τα μαρέα, πώς το λένε, το προπονητή. Το προπονητή, ναι. Στανόγεβιτς. Ναι. Στανόγεβιτς. Κοίτα, αυτή τη στιγμή αντικειμενικά ο πιο έτοιμος προπονητής για πρωταθλητισμό σαν προπονητής, έτσι, είναι της ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Είναι ο Χιμένεθ. Ο πιο ψημένος και έτοιμος. Τώρα από εκεί και πέρα, τι παίχτες θα του πάρει ο Τίγρης ή αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Κοίτα, ξέρουμε το προπερόνο ότι παίρνει 4-5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι. Τι προμηθεία μεγέθους, δεν θα έχουν μεγάλες απαιτήσεις, δεν θα έχουν μεγάλα τα συμβόλαιά τους. Εάν μου βρει έναν Βράγκης, εάν μου βρει και έναν Πατήτο, έναν Χρυστοδουλόπουλο, είμαι ευχαριστημένος, δεν έχω να το πάρω τίποτα. Γιατί ακούς το ταλιάλι δεν υπάρχουν. Ο κύριος Τιμάνια τα πολλά λεπτά και ήρθα τη Ρωσία και πού ήταν ο Σαρός, ο Σολόγιος δεν ξέρετε, θα το πήρε χιλιάδες, όλο το χώρο σου πήρε. Εσείς κατηγορούσατε το κύριο Μελισσαλίδη και εγώ μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την εκπομπή, ότι είναι σφιχτός οικονομικά. Εσείς που είστε λάθος, ποιο θέλατε, λέτε όσο σκαφανέα από το αποτελεί τη Σερβία, που ήταν στη γήτα της Κίνας, και θέλει να τις αγοριστεί στο σημείο της Σερβίνης. Εντάξει ρε παιδιά, να είμαστε και λίγο λογικοί, δηλαδή, όταν μιλάμε να σκεφτόμαστε την πόσα από το σώμα. Κλείσε! Δεν μπορείς να σκεφτεί και κλείσει με το σημείο. Εσύ θα πάρεις πρωτάθλημα δηλαδή. Μια χαρά ρε, γιατί ρε, άστο να ονειρεύεται, μπορεί να θέλει ρε. Ό,τι έχετε και δεν έχετε. Ό,τι έχετε και δεν έχετε στην Αλκάρα. Μάλιστα. Πάει. Τους χαιρετισμούς μου τον κύριο τον απέναντι, ο οποίος είναι απίστευτος. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Έλα φίλε. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα.
Λοιπόν, για άλλο ήθελα να πω, αλλά μια και πήρε ο φίλος μου ο Αεκτζής να τον απαντήσω λίγο. Απάντησε τον. Άντε, πάντα εκεί. Στα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Είναι γνωστός Κολοτούμπας, εντάξει, τη μια μέρα είναι Μελισσατίγρη, την άλλη είναι εσύ που μικραίνεις την ΑΕΚΑΡΑ μας και μας έριξες στη Δέλτα, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε τα κόλπα. Mm. Αλλά εντάξει, εγώ τον προειδοποιώ, όταν θα δει στα προκριματικά του Champions League την εντεκάδα και αντί για Αραούχο μπροστά θα έχει κάτω δοστρωτήρα και μπουλντόζα από Μπομπο Μάστορας, τα τέτοια τα παιδικά που κάνει, να μην παραξενευτεί. Και λέει, εγώ θα παίξω Champions League, μην πάθει και κανένα εγκεφαλικό, είναι για κάποια ηλικία να πούμε. Εσύ πώς άκουσες το δικό σου σήμερα? Κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Στανόγεβιτς, γιατί όπως και πέρσι δεν είχα πρόβλημα με τον Ίβιτς. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Ίβιτς έχει πολλά παραπάνω από τον Στανόγεβιτς. Πιστεύεις ότι φέτος, έτσι όπως είναι τα πράγματα ριχά, κούφια, τζούφια, είναι η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να το πάρει? Να κάνει κινήσεις 3-4 φοβερές και τρομερές και να τη χτυπήσει τη δουλειά. Πώς το βλέπεις? Με ένα γύρο χωρίς κόσμο στην Τούμπα το βλέπεις? Δεν είναι αυτό στο γύρο του κόσμου. Αυτό είναι ότι τους διαιτητές δεν πήρε, γι' αυτό δεν κάνει, δεν ρίχνει. Αυτά είναι τα κόλπα. Άιντε τώρα. Λες. Τα είδαν όλα αυτοί. Εσύ άριξε λεφτά. Τι, ό,τι και να σε φέρουν, άμα σηκώνει τη σημαία συνέχεια και σφυρίχτρα. Κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο. Σε λέει, γιατί να ρίξω κοντά μου. Ο Γραμμένος τι κάνει, μύγες καταπίνει ο Γραμμένος. Έτσι θα κάνει ο Γραμμένος πρόεδρος στην ΕΠΟ, θα γίνει ο Γραμμένος. Πρωτάθλημα θα πάρω, θα έχω τις ενώσεις. Άμα δεν πει μπαμπά θέλω διαιτητές, δεν έχει. Ας φέρει. Ας τον δούμε να φέρει πρώτα 2-3 παίκτες, τι θα φέρει, πώς θα ξεκινήσει η ομάδα και αυτά τα συζητάμε όσο νούμερο. Φίλε Σεκιουριτάς είσαι. Τα ντόπερμαν δικά σου είναι αυτά που ακούγονται. Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικός οπαδός του ΠΑΟΚ και έχει στόχο το πρωτάθλημα. Κάποτε θα τρίζαν τα μικρόφωνα. Θα γαυγίζαν οι παοξίδες όπως γαυγίζουν τα βρωμόσκυλα αυτά εδώ πέρα. Κάποτε και ο Τσαλτίδης είχε γραφείο τύπου στον Άρη, ρε Ραπτόπουλο, τι να κάνουμε. Κάποτε. Τώρα να πω τους φίλους μου τους Αριανούς. Για πες μας. Άμα δείτε καμιά μέρα λευκή επιταγή δίνει ο Καρυπίδης στον Ίβιτς, πώς θα αντιδράσετε? Λευκή επιταγή. Να βάλει το νούμερο να υπογράψει ο Ίβιτς δηλαδή. Ναι. Και θα έρθει να υπογράψει ο Ίβιτς. Λευκή θα μείνει η επιταγή. Εδώ δεν έρχεται. Ό,τι και νούμερο να βάλει. Λευκή επιταγή, ρε φίλε, στον Άρη, πού το έχει ξανακούσει αυτό? Κάναν καιρό στον Γκάλι μόνο να δίνει ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, άμα πάρει τα λεφτά από τα σούπερ μάρκετ τώρα από τα χρωστούμενα, πού ξέρει, μπορεί να γίνει. Μπούμπουρα στη θέση του Μπούμπουρα. Πού θέλει τον Πόγκ με τα μαγειό. Ο διεθνής φήμης σχεδιαστής Πάνος Παπαδόπουλος, μιλάς το εδώ που τα λέμε, για την πορεία του τα τελευταία 31 χρόνια. Ήταν αυτός που έφερε ο Πετρουλάκης εδώ για να πάρει τον ΠΑΟΚ. Σουηδία. Ναι. Αυτός με τα μαγιό. Φούλτα. Κυρίες και κύριοι, φούλτα. Τι γινότανε. Αυτή η μούρη με τα μαγιό ΠΑΟΚ. Αυτός να ήταν, ρε φίλε. Ναι. Ωραία μούτρα. Στην ΕΡΤ. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ θα έχει όμως καλύτερες Chili Readers. Ο διεθνής φήμης σχεδιαστής Πάνος Παπαδόπουλος. Δεν μου λένε, φίλε. Έλα. Το 4-4-2, ο 2, ποιος θα είναι, ο δεύτερος? Κοίταξε, επειδή κοιτάω, το Περέιρα δεν το είδα πολύ. Μεταγραφή, ποιος θα είναι. Ποιος. Μεταγραφή θα γίνει. Ή θα γίνει μεταγραφή, αν δεν γίνει μεταγραφή θα είναι ο Πέλκας. Ναι. Σας βάζω σε μονοπάτια τακτικής. Και το άλλο που είπε στο Ανόγιουτς θα το αλλάζω, λέει, σε 3-4-3. Θέλω να πει στους πρώτους τρεις και τους τελευταίους τρεις. Ξέρεις εσείς που χτυπάτε το πρωτάθλημα τώρα θα μαλώνετε, θα είναι ο Πέλκας, θα είναι ο Ενρίκε. Άμα γίνει καλά ο Μιστακίδης. Ο Μπίσεσβαρ θα παίξει ακόμα 20 λεπτά, μπορεί το παιδί. Ο Ενρίκε πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται ο Ενρίκε. Ο Φακούντο Περέιρα. Να μην μαρκάρει κιόλας που είναι μπελάς. Καλύτερα να τον βάλει και να μην μαρκάρει που είναι μπελάς κιόλας. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, εγώ να σε πω ένα άλλο πράγμα τώρα. Να πες μου. Σκέψου του χρόνου στη Β' Εθνική, Ηρακλής Σβορώνου με πρόεδρο Χατζηπαναγή και προπονητή Κοφίδη και τον κόκκινο. Και γενικό αρχηγό, τον Ολλανδό. Κοφίδη, και Καϊόλη! Και οργανωτεί στην κερκίδα τον κόκκινο, ναι, να παίζουν στην Καλαμαριά και να βρίζονται με το Καλαϊτζίδη και να περιμένει. Ποιο ασχοληθεί με τη Super League, ρε φίλε, αν έχει τέτοια Β' Εθνική? Και να περιμένει ο Καρυπίδη απ' έξω να κάνει προσφυγή για να του κόψει βαθμού λόγω επεισοδίων. Εγώ αυτό θα κόψω την Νόβα, θα βλέπω μόνο R3. ο κόκκινος τι να κάνει, το Σβορώνο να πάρει. Ποιο να πάρει. Οργανωτή στην κερκίδα θα είναι, θα μπαίνει τζάμπα στο γήπεδο, θα τον ταΐζουν εκεί πέρα πλακάγκους. Πλακάγκους. Ακριβώς είναι τον πλακάγκους, φίλε. Ναι, τον πλακάγκους. Εντάξει, ο κόκκινος δεν έχει σχέση. Είναι quality το αγορή, είναι. Από τζαμπαντά θα του τα δίνουν. Ο κόκκινος, φίλε,
έτσι όπως είναι ανέστητος, έχει πιο μικρή χοληστερίνη από εμάς, το ξέρεις. Η πώς αναισθησία λέει, του. Αστρεσάριστος. Αστρεσάριστος. Χαμηλή πίεση, ναι, σίγουρα χαμηλή πίεση. Πίεση δεν ξέρω αν έχει χαμηλή, αλλά είναι αιματολογικό σαν και εμένα. Σέσκησε στο Facebook σήμερα λοιπόν, με αυτή την Ελλάδα. Σέσκησε με τον μπάσκετ. Ναι. Τον κόκκινο τον κόβει, under ή over 85,5. Over και εσύ. Ο κόκκινο θα ζήσει. Θα ζήσει πάνω από τα 80 θα πάει. Πώς ακούς, 85,5. Πώς κάνει ο κόκκινο στους χορηγούς, Κοσμάουλου. Πέογλου. Όχι ρε. Σήμερα είπε την Έλενα Ναθανάηλ Παπαθαναήλ. Δεν τον άφησε. Χιάζει Μπαλοδήμο. Του έδωσε ο Μπαλοδήμο. Την έκανε κάτι μεταξύ Ναθανάηλ και Παπαμιχαήλ. Ναι, το ενδιάμεσο. Παπαθαναήλ. Ο Παπαθαναήλ. Έφερε ένα Χιουντάι του Σον, το παρουσίασε εδώ σαν Καγιέν το μεσημέρι. Λέει στο αφεντικό. Είδε θα μαχθά. Λες και ήρθε με κανένα λεόπαρτάξε. Θα μπει μέσα στο στούντιο. Πρόλαβε και το πότισε μέσα τα καθίσματα Winston μπλε να πούμε σκληρό 20 πότισε. Το γέμισε το ριζερβουάρ πετρέλαιο. Τι. Δεν το γέμισε πετρέλαιο αυτό. Αυτό είναι τόσο ταγάρι που το γέμισε για πετρέλαιο. 120 ευρώ παίρνει αυτό με το. Τι παίρνει. Έκλεισε. Πάμε. Άιντε. Ακόμα δεν βρέθηκε τα αμάξι. Γύφτο το έφαγε, το λέω εγώ. Ναι. Διάλειμμα έχει. Ναι, σωστό. Περιμένετε, άντε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Παρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παράλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να μην έχεις ακούσει για το Super Duper App του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δύο γραμμές έχω, άλλες τέσσερις περιμένω. Στο 90. Λοιπόν, με το ποδόσφαιρο, ξέρεις, η ακροματικότητα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε πεθαμένο Άρη. Έχουμε σκοτωμένο Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο κρύος και από το Δάνη Κατρανίδη, όταν έπαιζε εκείνη την ταινία με τη Βουγιουκλάκη. Πώς τη λέγανε την ταινία, ρε. Ο Δάνης. Η αγάπη μας. Ποια αγάπη μας, τι θυμήθηκες τώρα, ποιο είναι. Ναι. Το 1980. Δάνης Κατρανίδης, πρέπει να το ρούφιξε κι αυτό, ναι, η Αλίκη. Δεν το ρούφιξε Γιάννη. Το ρούφιξε. Του στέχνωσε, λες. Ό,τι νέος ήταν. Και αυτή η γυναίκα να φύγει στα 63. Άντε να είναι μια γυναίκα που έχει πάρει κανένα γουρσουσλαμά 10 χρόνια μεγαλύτερο, 5 χρόνια μεγαλύτερο. Να είναι. Ο καρκίνος δεν ζητάει ηλικία. Δεν ξέρω ο καρκίνος τι κάνει, Γιάννη. Αλλά... Όλες αυτές οι ουσίες, ό,τι κάνεις παραφύση, το βρίσκεις μπροστά σου. Είναι νόμος. Ποια είναι η παραφύση. Τι είναι η παραφύση, ρε. Καλά, ρε, για να διατηρηθεί έτσι μέχρι αυτή την ηλικία. Τι βαρούσε, τι επάνε. Άσε μας τώρα. Άσε μας τώρα. 17 πλαστικές τώρα, πλάκα με κάνεις. Δεν βαρούσε τίποτα. Σου πω εγώ τι βαρούσε. Τι βαρούσε. Ήταν 45 χρονών και βαρούσε ένα 20χρονο. Ήταν 50 χρονών. Ας το πω εγώ το έργο. Και βαρούσε ένα 25χρονο. Ήταν 55 χρονών. Μετά και... πέφτουν οι γραμμές σου, ρε μεγάλε. Κάτσε ρε φίλε, να πω πως έκανε η Βουγιουκλάκη η lifting, να πούμε. Ναι. Έκανε lifting στο κάτω μέρος του. Ναι, δεν έκανε lifting επάνω μόνο. Το κρατούσε τολωμένο. Και λέω πως είναι δυνατόν να έχεις κάνει τέτοιο lifting ερωτικό
και να πεθάνει στα 63. Μπορεί να μου το εξηγήσει. Πάμε στον γιατρό, ούτε εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι κάνει ναι. Παραφύση, το βρίσκει μπροστά. Κάνει παραφύση. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη από τη μαγευτική Ίδρα, από την παραλία του Βλυχού, από το πανέμορφο ξενοδοχείο Four Seasons. Χαιρετίσματα και από τον κύριο Σάβα. Την άλλη εβδομάδα πετάμε για Ζέντεφεν. Μα εχθές ήσουν στη Καστέλα, πότε πρόλαβες με τον Σάβα? Σήμερα το πρωί. Κύριε Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά εκεί, στο Γιώργο, στο Γιάννη, το Γιλιτίδη, στο Βασιλάκη. Βασιλάκης εδώ. Ήρθαμε σήμερα διότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε, και θέλω και τη συμπαράστασή σας. Παρακαλώ. Ξέρετε, από εκείνο το βράδυ που υπόθηκε κάτι για τη μητέρα της Κούκης και για το πανέμορφο αυτό σκυλάκι, την υπέροχη σκυλίτσα, δεν ξέρω. Δεν μου λέτε, αυτοί όλοι που λέτε εσείς οι αυτοκινητιστές, οι υπάλληλοι της νύχτας και του μεροκάματου που πασχίζουν, δεν αγαπάνε τα σκυλάκια? Γιατί να μην τα αγαπάνε? Δεν ξέρω, είπατε και εσείς εκείνο το βράδυ, κάνατε μια κατάθεση ψυχής ότι αν θα μου κάνει συμπαράσταση αυτός ο ξενοκράτης, ο ταξιτζής, για να υιοθετήσει τα μωρά της Κούκης, μπορεί να τα δώσει φόλα. Και σήμερα το πρωί, κύριε Ραπτόπουλε, πριν πάρουμε το καραβάκι και έρθουμε στη μαγευτική Ίδρα, ναι, να ευχαριστήσω και το σύλλογο. Υπάρχει κάποιο σωματείο στη Θεσσαλονίκη, τον ραδιοταξίο Ερμής? Ναι, υπάρχει, ναι, βεβαίως. Με πήρε μη γραμματέας και μου υποσχέθηκε συμπαράσταση για τα μωρά της Κούκης, ότι είναι διατεθειμένοι και αυτοί να ψάξουν ανάδοχο και θα βάλουν αγγελία. Μήπως μπορεί ο ξενοκράτης να δώσει σημεία ζωής για να μας κάνει συμπαράσταση, αν μπορεί να υιοθετήσει, αν δύναται μάλλον και οικονομικά, αλλά αυτό λύνεται. Διότι προσφέρθηκε το σωματείο Ερμής να συμβάλλει οικονομικά για τις στροφές της Κούκης. Για τα μωρά της Κούκης. Ναι, ναι. Αυτό είναι εφικτό. Και ξέρετε τι. Καλά, στην Κούκη τώρα και πες μας. Τι θέλετε να σας μιλήσω και ποδόσφαιρο, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν θέλω να σας πω ότι η γραμμή της μεγάλης περιοχής έχει 40 μέτρα. Διότι εδώ γελάνε και οι πέτρες. Να πείτε τον κουμπάρο σας στον Κουλανιό αυτά που γράφει για έναν τερματοφύλακα από ομάδα της Γερμανίας, ότι έχει ένα 90 ύψος. Και αν τον αγκαλιάσει ο κουμπάρος σας, το φτάνει μέχρι τον οβαλό. Και 46 νούμερο παπούτσι. Αλλά εγώ θα σας πω το άλλο. Αυτός ο σκάουτερ που ανακάλυψε αυτόν τον τερματοφύλακα, που είναι του 89 γεννηθής, ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Περισσότερες φορές έχει παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιριστή που παίζει στη δεύτερη ομάδα, μάλλον στους Άντερ 19, τον Αλέξανδρο Γκαργαλατσίδη, παρότι αυτοί που γράφουν αυτά τα που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ στο Μετρόπολης και στο Μέτρο Σπορ, για τον τερματοφύλακα της Βέρντερ Βρέμις, μάλλον, ναι, αυτό να το Φέλιξ. Ναι. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να γίνει κάποια τέτοια μεταγραφή, κύριε Ραπτόπουλε? Θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Διότι την τελευταία φορά που σας έστειλε και μήνυμα ο κουμπάρος σας, το ενθυμούμε καλά αυτό. Εγώ ξέρω διότι... τι απάντησε ο κύριος Μίχελ σήμερα. Τι απάντησε ο κύριος Μίχελ? Προπονητή, κύριε Ραπτόπουλε, πείτε την αλήθεια. Πριν 7 χρόνια, ο Σάκης ο Καλτσίδης, αυτόν τους τον πήγε ο Ανδρώνης, το Σάκη τον Καλτσίδη τους πήγε. Και τον έβαλε να μιλάει σέρβικα. Τον έχεις δει το Σάκη τον Καλτσίδη, παλιό τερματοφύλακα του Μακεδονικού, από τους Απεγγελόγηφους? Όχι. Ρώτα το Ραγκάτσι να σε πει. Ναι. Ίδιος ο Σέρβος είναι. Ναι. Δεν υπάρχει. Και δεν μου λέτε, γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Γιατί δεν λέτε ότι πέρσι αυτός ήταν στο Ισραήλ για 3 μήνες προπονητής, απελήθη, πήγε σε ομάδα Β' Εθνικής, δηλαδή πήγε στη Δόξα Κράνουλας. Και στην αναγέννηση Σερών που την είχε εκείνος εκεί ο Σαμουηλίδης, που άντε να μην πω τώρα. Στο Παυλαχιακό. Όχι, την αναγέννηση Σερών, ξέρετε, μια ομάδα. Στο Παυλαχιακό, ρε φίλε. Ναι, εκεί στο τότε που είχε το πάρει το Χρυσοστομίδη, προπονητή, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε. Και γιατί δεν λέτε ότι ήταν σε Β' Εθνική, ότι από τον Νοέμβριο ήταν άνεργος. Και τον παρουσιάζεται για προπονητή. Αυτό το Μπογκανί, το θηρίο της Αφρικής, θα μας πεις τι έγινε? Ο Μπογκανί, ναι, καταρχήν έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, διότι η καλή του, η σύντροφός του,
έτσι, το έτερο νήμιση της ζωής του, ήθελε, μαγεύτηκε από το Πασαλιμάνι, μαγεύτηκε από την Ακτή Μιαούλη, δηλαδή τι να σας λέω εγώ τώρα. Εγώ τι να σας λέω, η ταυτότητα του Μπουκανή δείχνει 31 και τα εργαστηριακά τον έβγαλα 41, αυτή είναι η διαφορά. Σας παρακαλώ, αυτές σαν είναι κακοήθειες, είχε ηλικία, αυτές είναι κακοήθειες, κακοήθειες, 16 χρόνια ο Φουρίκου, 18 χρονών. Και ο Μουντιαλικός Γενγκίνη ήρθε κάποτε, τον έφερε ο μεγάλος ο Μεγαλοφρίδης στην ομάδα. Ο Μεγαλοφρίδης. Ναι, ο κύριος Κόκαλης, κύριε Ραπτόπουλο. Τι έφαγε ο κύριος Σάββας για παράδειγμα, τι διπνήσατε, τι διπνήσατε τώρα, άστα. Δεν μου λέτε, γιατί λέτε για το Μεγαλόκαρδο. Ναι. Για το Βαγγέλα. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο και να κλείσω να με αυτό. Κλείσετε, ναι, κύριε. Δεν μου λέτε, ο φίλος σας, ο Γιώργος Οφυρός, είναι άσχημος προπονητής για την ομάδα της καρδιάς σας. Έλατε, για την ΑΕΚ. Δε, όχι, τώρα παραφέρεστε αγαπητέ μου εσείς που το είπατε. Η ομάδα της καρδιάς του κυρίου Ραπτόπουλου είναι όταν τον έπαιζε ο ταγματάρχης, ο απόστρατος ταγματάρχης του Βουλγαρικού στρατού στα γονατάκια. Θα θέλει να έρθει στη Δίου να του πάρουν βόλτα, θα κλαίει. Θα σου πω κάτι, Βίαν, τι έχω συζητήσει με τον Φυρό. Ναι. Και περαστικά να τον ευχηθείτε, κύριε Ραπτόπουλε, διότι έκανε μια εγχείρηση πριν μερικές εβδομάδες. Στο γόνα εκεί, ελαφρά. Ναι, αλλά εσείς δεν τα λέτε αυτά στο Μετρόπολης, όπως και δεν αναφέρετε. Καλά, δεν ντρέπεστε. Όχι. Ξέρουμε ότι, ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι μεγαλώσανε με το 10 χρόνια τραγούδι του Χριστίδη. Ξέρουμε ότι μεγαλώσανε με το Χατζηπαναγί. Έτσι, ξέρουμε ότι κάθε Πέμπτη, κάθε Παρασκευή δεν μπορούσε να πάει. Τα καλά, καλά. Πάμε. Έλα, φίλε. Φτάνει. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Πάντως ο Βιερίνη είναι στην Κρήτη. Σε ακούω, ναι. Ναι. Τι έγινε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι. Προσπαθούμε να τον κρατήσουμε, ναι. Περίμενε. Εδώ Νέα Υόρκη, φίλε μου. Δημήτρης Βλάχος, όνομα και φράμα. Όπα. Τι λέει. Λοιπόν, και με έχετε εδώ και περιμένω 10 λεπτά, μισή ώρα και λέτε τα δικά σας εκεί. Τι μιλάτε, ρε. Ο ΠΑΟΚ ήταν πριν 30 χρόνια. Με τον Μπούδα, με τον Ασλανίδη, έπεσα και εγώ στα τσικό του ΠΑΟΚ. Πότε, και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όχι. Εγώ είμαι ο πρώτος μήμος της Ελλάδος. Εσύ είσαι μήμος. Αυτό που ανέφερε ο Ανδρικός, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενότητα, τα περήφανα νιάτα μας, το Λάρα. Άστα, άστα, ναι. Μέτριος, μη το χάρη κλείν τον κρύο με θυμίδες, λέγε. Μη τον κρύο το χάρη κλείν με θυμίδες. Λέγε Νέα Υόρκη, λέγε. Άστα. 35 χρόνια ένα τραμπάκουλα έχει να μας. 35 χρόνια με ένα τραμπάκουλα. Είμαι και σβραχιασμένος, περίμενε ρε Ραπτόπουλε. Πόσο χρόνο είσαι ρε, πιτσιρικάς πρέπει να είσαι εσύ. Πότε είσαι γεννημένος. 32,5. 32,5 πόσο είσαι. Βάλε άλλα 15. 17. Έλα ρε, αποκλείεται να είμαστε ίδια ηλικία ρε. Πόσο χρόνο είσαι. Το τέταρτο. Το Φασούλα τον έδινε ασφαλιάρες. Ούτε μπάσκετ ήξερε. Στο τέταρτο στη Συγκρού. Και το σύνθημα του ΠΑΟΚ θυμάσαι ποιο ήτανε. Σβάτσολε. Σεξ, βία, αναρχία, τσαμπουκά. Αυτά δε, γιατί δεν τα λέτε. Πού βρίσκεστε να δούμε. Όλο λέτε, μιλάτε και μιλάτε. Δεν ξέρετε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε, ξέρουμε. Δεν ξέρετε το Χαράφι. Δεν ξέρετε. Όλους αυτούς τους Ακριτίδης, Νίκο. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα τώρα. Σας Παζίδης. Κάσε ρε, Πασόκ είμαστε. Όλοι είναι απλές οδοντόπουλα μέσα σήμερα. Και εμείς Πασόκ είμαστε. Σταμάτα ρε. Όλες λουμπίνες είναι να πούμε. Δεν υπάρχουν παίκτες σήμερα. Παίζανε για τη φανέλα. Ο Κούδας δεν μπορούσε να παίξει για τον Ολυμπιακό. Τώρα όλα είναι για το χρήμα. Σας ακούω, σας ακούω, με νευριάζετε συνέχεια. Εσύ με νευριάζεις ρε φίλε. Ο Τερζανίδης δηλαδή έπαιζε για τη φανέλα. Για τη φανέλα παίζανε. Γιατί πήγε στο Παναθηναϊκό τότε. Ο Ασλανίδης έπαιζε για τη φανέλα. Για τη φανέλα. Γιατί πήγε στο Παναθηναϊκό. Ο Ορφανός έπαιζε για τη φανέλα. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Αναστασιάδης έπαιζε για τη φανέλα. Γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Κωστίκος έπαιζε για τη φανέλα. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν πάω ακόμα βλακίες. Αμερικάνες, σε μένα δεν έλεγες βλακίες. Ο Γούναρης έπαιζε για τη φανέλα. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό. Κομικός είμαι. Μη. Να σε κάνω, να σε πω κανένα ανέκδοτο τώρα. Δεν θέλω να με πεις ανέκδοτο, ρε. Τα παραμύθια. Ο ΠΑΟΚ ήταν μόνο με τον Κούδα και τον Σαράφη. Ήταν στην Πανόπτικουμ. Τη θυμάσαι την Πανόπτικουμ, ρε. Πανόπτικουμ. Ναι, στην Αγία Σοφία έπαιζα το καλύτερο ποδοσφαιράκι στο Σάντα Μόνικα. Κανένας δεν μπορούσε να μου τη βγει. Καλώς τεμπέλησε σου. Καλό τεμπελό σου. Τεμπέλησε σου, τι ήσουν.
Δε, τι σχέση έχει τώρα τεμπέλ. Για να πες 5 ώρες ποδοσφαιράκι τη μέρα τι είσαι, τεμπελχανάκι. Έκανα 15 χιλιάρικα σε μισή ώρα να βγαίνω στη δισκοτέκρε και να κάνω μαύρο καρμαλί, μαύρο Παπανδρέου, Ηλιού τότε ήταν ο Παπαλιγούς. Και γιατί έφυγες από την Ελλάδα και πήγες στην Αμερική. Γιατί έβγαλε λεφτά. Γιατί γνώρισα μια πόντια με πολύ χρήμα ρε, και ήρθα στην Αμερική. Και, και βρήκες πόντια στην Αμερική, στο Κιλκίς δεν μπορείς να τη βρεις. Βρε εδώ είναι το χρήμα ρε. Όλοι παρακαλάτε να έρθείτε στο δολάριο ρε. Γιατί δεν τα λέτε στα αλήθεια. Όλοι παρακαλάτε να έρθείτε στο δολάριο. Πώς εγκαταδίσατε την Ελλάδα έτσι ρε σήμερα. Όλοι ξέρετε να κατηγοράτε το ένα στον άλλο. Οι ίδιοι είμαστε. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Να είμαστε ένας άντρες. Φύγε από εδώ ρε πλικοθύρα. Που πήρες την πόδια. Πήγε σόγαπρο στην Αμερική και καταδίσαμε την Ελλάδα. Από μακριά βάζει και τον εαυτό του μέσα εκεί. Ναι. Πήρε την πόδια στην Αμερική. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ότι η πόδια χτυπάει 12ωρο και εσύ με τα ποδάρια πάνω στο τραπέζι. Παγιά το ρε φίλε, καλά κάνει. Επί του ασφαλούς όμως. Ήταν και όμορφη σίγουρα αυτή. Πόδια όμορφη. Ναι. Ένα 5% οι πόδιες, ναι. Αν είναι διασταύρωση με. Για διασταύρωση κουρμούζει Λάρνακος. Αν πάρει πόδιο. Όπως λέμε, επικοινωνάμε κανείς να πούμε. Πόδιο με πόδια, όμορφο παιδί δεν βγάζει. Πόντιος με βλάχα βγάζουν. Πόντια με ξέρω εγώ. Με μη πόντιο, με μη πόντιο βγάζει. Ναι. Πόντιος ναι. Με πόντια, ναι. Όμορφο παιδί δεν έχει. Θα σηκωθεί ο Δαρβίνος και θα συμβαράει το κεφάλι με αυτά που λέει. Δεν έχω κεσμένο το Δαρβίνος. Πάμε, πάμε. Δαρβίνος σε λέει. Ρε τώρα αυτό. Με πόντια, όμορφο παιδί δεν βγάζει. Ναι. Πάει τελείως. Ναι. Σιγά, εσύ που. Σιγά, μη. Λέγε. Γεια σου, παιδιά. Έλα, κύριε Κωνσταντίνε. Βιχάζει να πούμε. Λοιπόν, του Κωστίκου η περίπτωση Κωστή είναι διαφορετική. Τι είναι το Κωστή? Βγήκε ο Σαββίδης συγχωρημένος ο πρωτέμπορος και έκανε δημόσια δήλωση ναι, ναι. Ότι όσο εγώ είμαι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, αυτό δεν πρόκειται να παίξει στην ενδεκάδα. Γιατί όμως? Και θα ήθελε λεφτά. Και έκανε. Ο Κωστίκος θα ήθελε λεφτά. Και έκανε προσφυγή. Καλά έκανε. Για προσβολή προσωπικότητας και μεν έλεγε. Πολύ καλά, το ξέρουμε. Και ένα παίχτη για τον οποίο ο Παντελάκης πλήρωσε 8 εκατομμύρια. Ναι. 6,5 εκατομμύρια στον Πιερικό και 1,5 στον Κωστίκο. Έφυγε τζάμπα. Έφυγε αλλά πρόσφερε ρε φίλε. Πρώτο σκόρα ρε έβγαινε ο Κωστίκος. Ναι, αλλά θα μπορούσε να τον πουλήσει. Ναι, και να πάρει λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά για τις λευκές επιταγές που λέτε. Πεχταράς ήταν ο Κωστίκος. Δεν λέει κανείς αδιαίτητα. Πλάκα λέτε. Δυνατό παιδί ήταν. Τεχνίτης ήταν. Κεφάλι είχε. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Καλά τελειώματα είχε. Τι λέτε τώρα. Εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Ότι είχε τις ωραιότερες κινήσεις από κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχω δει μέχρι σήμερα. Μεγάλη τέχνη μέσα στην περιοχή, στα πλασαρίσματα. Τις κινήσεις. Αριστερά και δεξιά, όπως κινιόταν. Άνοιγε διαδρόμου. Για τον πόη του εκείνη τα χρόνια μεγάλη μπάλα ήξερε. Ναι, αυτό σου λέω. Και να φανταστείς ότι την μπάλα δεν την έμαθε εδώ. Την ήξερε από τότε που ήρθαν από τη Ρωσία. Λοιπόν. Ποια Ρωσία? Από εκεί ήρθαν. Ο Κωστίκος από τη Ρωσία ήρθε. Ναι. Δεν ήταν γεννημένος στην Κατερίνη? Όχι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, είχε και έναν αδερφό. Το τερματοφύλακα σκοτώθηκε, ξέρω. Σκοτώθηκε. Η Ρόδο έπαιζε, ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τις επιταγές τις οποίες λέτε. Εγώ άκουσα μόνο για λευκή επιταγή που υπόθηκε εκείνα τα χρόνια ότι έδωσε ο Κόκαλης στο Σέλιο τον Μανολά. Ναι. Για να πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Και την απαρνήθηκε. Ποιος, ο Στέλιος? Την απαρνήθηκε. Ναι, ήταν παραθυριακός γι' αυτό. Απαρνήθηκε το χρήμα. Ναι. Λοιπόν. Τα σχέδια με λέει ο Γιάννης, ο Κελκίδης γεννήθηκε ο Κωστίκος. Δεν το ξέρω. Ναι. Ναι. Αυτό σου λέω. Είναι λοιπόν, κομμουνιστής δηλαδή. Δεν το ξέρω. Ποιο δεξιόφερνε. Αλλά ήταν όχι, κομμουνιστής πρέπει να είναι ο Κωστίκος. Γιατί δεκαετία του 80 ήταν και μοντέρνος και τα λοιπά. Βέβαια. Όχι, ο ίδιος απολίτικος ήταν. Απολίτικος ήταν. Ναι, ναι. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Αδιάφορος. Εγώ τον Κωστίκο τον πήγαινα πολύ σαν παίκτη. Αδιάφορος τελείως ήταν. Ναι, καλά έκανε. Πολιτικά. Πολύ ωραίος. Μπράβο τον Γιώργο. Μπράβο. Μπράβο τον Γιώργαρο. Μπράβο. Λοιπόν. Ναι. Τώρα. Δεν μου λες. Στον ναι. ΠΑΟΚ. Αν υποθέσουμε, όχι αν υποθέσουμε, ο Χρήστος ο Δημόπουλος για μένα ήταν πλάγιος επιθετικός. Ναι. Ωραία.
με μεγάλη ταχύτητα. Πιστεύω ότι ήταν από τον Κωστίκο καλύτερος, γιατί είχε και το, μεγάλη, και το μεγάλο χώρο και το καλό τελείωμα. Και είχε και μεγαλύτερη έπιση στο σκοράρισμα. Μπορούσε να παίξει και 4-3-3 αριστερός εξτρέμ, μπορούσε να παίξει και δεξιός εξτρέμ, μπορούσε να παίξει και 4-4-2 δεύτερος φορ και μόνος του μπορούσε να παίξει φορ, ήταν φοβερός. Ναι. Έτσι. Ναι. Φοβερός δεν ήτανε. Για το Δημόπουλο. Για το Δημόπουλο. Αν πούμε ότι ο Δημόπουλος ήταν πλάγιος επιθετικός. Ναι. Καλύτερο σέντερ φορ από τον Κωστίκο ΠΑΟΚ πότε είχε. Δεν τον πρόλαβες. Όχι, άλλο λέω. Καλύτερο σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ από τον Κωστίκο. Δεν πάω σε Κουρουκίδη και τέτοιοι. Από τον... αυτό θα σου ανέπερα. Ναι. Το λάμπι τον Κουρουκίδη. Ναι, δεν τον είδα εν ζωή, έχω ακούσει και το κατανοώ. Μετά τον Κωστίκο πήρε ο ΠΑΟΚ καλύτερο σέντερ φορ. Όχι. Για Έλληνα μιλάμε πάντοτε. Και για ξένο εγώ θα σου πω. Για ξένο δεν ξέρω τώρα. Πες μου, ποιος ξένος σέντερ φορ που πέρασε από τον ΠΑΟΚ μετά τον Κωστίκο ήταν καλύτερος από τον Κωστίκο. Ο Σμολ. Ποιος. Πέστε μου ένα σέντερ φορ καλύτερο από τον Κωστίκο. Μάλλον όχι. Λοιπόν, ποιος, ο Μουσλίμωμης. Γελάνε και οι πέτρες. Ο Μιέτσελ. Όχι σαν τον Κωστίκο, καλό σέντερ φορ. Δεν μου λες Κωστί. Ναι. Τον Ολυμπιακό τι ποσοστό το δίνει για πρωτάθλημα. Δύο πόντους. Ναι. Δύο πόντους. Σίγουρα λεφτά είναι. Δεν θα μείνει δύο αυτό με τίποτα. Αυτά είναι τα σίγουρα τα λεφτά. Αυτό θα πάει στο 1,50 σε ένα μήνα. Αυτά είναι. Δηλαδή όσο είναι δύο, όσοι έχουν οικονομική ευκαιρία ας ποντάρουν εκεί. Ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Την άκρη τι δίνει. 5,5. 5,5. Λιγότερο από τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Βέβαια. Τη θεωρεί. Πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ τη δίνει. Ναι, όχι. Δηλαδή λιγότερες πιθανότητες. Μικρότερο φαβορί. Μικρότερο φαβορί. Μικρότερο φαβορί. Ναι. Τσιμπουναρά το Μελισανίδη. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μικρότερο φαβορί από τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ. Εάν πάρει ένα σέντερ φορ. Αν πάρει. Καλά, ακόμα έχουμε περίοδο μεταγραφών. Περίοδο έχουμε. Όσο. Ακόμα εσείς μεταγραφές είναι. Όσο περνάνε οι μέρες, οι μεταγραφές είναι σαν τις λαϊκές. Όποιος πάει μετά τρώει τη σαβούρα. Δεν ξέρω και τι θα βγει αυτός ο Γιακουμάκης. Αλλά ακούω για έναν από την Βενεζουέλα 19χρονο, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Βενεζουέλα. Από τη Βενεζουέλα, ναι. Ότι κάνει επαφές με αυτόν τον από τη Βενεζουέλα. Δεν έχεις χάσιμο με 19χρονους, ό,τι και να. Πώς? Δεν, χάσιμο δεν υπάρχει από 19χρονο. Πλαχείο είναι αυτό. Όχι, γιατί στον τελικό, τον K20, τελικό στον κόσμο που κέρδισε η Αγγλία 2-1 και χάσαν πέναλτι οι άλλοι, έκανε 4 γκολ στη διοργάνωση. Αφρός, μια χαρά. Πριν ένα μήνα. Έκλεισες, τα λέμε. Γεια σας. Γεια σου, επόμενη γραμμή. Μια μικρή παρένθεση μόνο, ένα νέο της τελευταίας στιγμής. Λύση λέει με δέλιο στον Ολυμπιακό. Αλλά πριν μια εβδομάδα το είπαμε. Ναι. Αυτό είπαν ο Αλέφαντες. Ο Δε θα ερχόταν, δεν θα πήγαινε ποτέ σε άλλη ελληνική ομάδα. Ναι. Τον κάνω εγώ. Ο Αποστόλης. Αποστόλης. Ξέρεις τι είπε ο Βέλιος για τον κόκκινο, Τι τον είπε. Και για έναν ακόμα. Ξεχνάω το όνομά του δημοσιογράφου στο ένα άλλο ραδιό. Σκατόψυχος του. Σιγά. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Ορίστε, κύριε. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Το ματζιούκι και τον κόκκινο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, γεια. Καλώς τον. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Καταρχήν, εχθές ο τελευταίος φίλος που βγήκε και μίλησε με τον γιατρό. Ναι. Να του δώσει συγχαρητήρια, τον έκανε 3-4 παραδείγματα. Του θυμάσαι και εσύ, ναι. Που τον είπε γιατί δεν πάνε λαθρομετανάστες στη Ρωσία. Ναι, ναι. Στέφανε, τον έκανε 3 παραδείγματα. Ασέλγησε το κορμί του γιατρού, ο Φιλοσίδα. Καταπληκτικό ήταν. 5 παραδείγματα, όπως λέμε στο χωριό. Τον έκανε φοβερό. Άμα σε ακούει, συγχαρητήρια να τον δώσω. Δεύτερον, Κωστή, τι είπες πριν για τον τύπο που του κλέψαν το αμάξι. Τα λόγια τώρα, χρησιμοποιώ τα λόγια, δεν είναι δικά μου αυτό, έτσι, να μην με κόψει ο Γιάννης Χιλτίδης. Τι είπα, ρε φίλε μου. Για το αμάξι. Ή σκατόγευτη είπες, ή βούλγαρη θα του κλέψουν το αμάξι. Έτσι είπες. Έτσι. Γιατί δεν είπες Έλληνες. Γιατί δεν είπα. Γιατί δεν είπες Έλληνες του κλέψαν, α πούμε, και είπες κατευθείαν ή γύφτη βούλγαρη.
Εκεί τα έδωσε μια εξειδίκευση σε συγκεκριμένη κλοπή, α πούμε. Ναι, συγκεκριμένο θα μπορούσε, τομέα. Ναι. Γιατί ναι, καλά, σωστά το σαν εργασιακά έδωσε. Ναι, στον εργασιακό χώρο είναι εργασιακό η expert είναι αυτή. Μια, ναι. μια εξειδίκευση ναι. τρόπων την άσομαι. Ναι. ναι, σωστά μιλάει ο Φίλιππ. Άραγε παραδέχει όλα αυτά που λένε επειδή μου βγαίνουν οι κακοί χρυσαυγίτε και σου λένε, α πούμε. Ότι, ναι. Εντάξει, γιατί κολλάει Έλληνε λίγο φορέ το έχει πει. Κοίταξε, και οι Έλληνε κλέβουν. Δεν το... Όχι, λέει, οι Έλληνε δεν κλέβουν καθόλου. Καλοί άνθρωποι, τίμοι. Σε σχέση με του αλλοδαπού κοστίζει. Ναι, οι αλλοδαποί είναι κακοί και οι Έλληνε κλέβουν. Πολύ πιο λίγο. Γι' αυτό είδε, έπεσε στην παγίδα, φίλε, σε αυτά τα λόγια που λε, α πούμε, ήσουν άκυρο. Τελείω. Χρησιμοποιεί κατευθείαν μία φυλή και μία. Και τους Βούλγαρους. Δεν είπες για Έλληνες. Κατευθείαν. Φάει παστίχιο εσύ το βράδυ. Από τη χαρά σου. Τι λες? Να φας παστίχιο από τη χαρά σου που δεν υπάρχει. Ήδη έφαγα. Έφαγα δύο πιτόγερα φίλε από τη χαρά μου. Καλά του ξηγήθηκε. Μη ρε φίλε, λοιπόν, σε ζηλεύω. Μη. Δεν τώρα τα ζηλεύει τώρα. Και τρίτο, Στέφανε. Θα ξενερώσει τώρα. Γουστάραμε τρέλα, με τρέλα γουστάραμε, όχι επειδή κερδίσαμε στις Τουρκάλες, ναι. αλλά επειδή κερδίσαμε, γουστάραμε με τρέλα την εθνική Ελλάδα που κέρδισε και πήγε στους τέσσερις. Σ' άρεσε, δεν μου λες, καλή ήταν, ρε. Καλή ήταν, πάει ποτέ σε αγώνα μπάσκετ γυναικών. Έχω πάει, ναι. Σε ποιο μάτς? Γουστάραμε, παλιότερα έχω πάει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάσαι, βρε ξενέρωτε ψεύτη που κάνεις τον Ελληναρά τώρα. Γουστάραμε, ξενέρωτε το μπάσκετ η Ελλάδα μας. Τι σε έφαγε τώρα. Πήγε σε κανένα αγώνα μπάσκετ να δεις καμιά ασχημογυναίκα να μαρκάρει καμιά άλλη ασχημογυναίκα εκεί πέρα. Τι σχέση έχουν τώρα αυτά που λες? Τι σχέση, άμα ήταν καμιά ωραία η μπασκεμπολίστρια με την άλλη, θα πήγαινε να τη βλαπάρει μάτι η δονοβλεψία να πούμε. Εσύ δεν θα πήγαινε έτσι. Μα εγώ. Εσύ γουστάρεις άντες, τι γουστάρεις, για πες μας. Μα εγώ δεν θα πήγαινα γιατί όντως δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Αλλά εφόσον δεν μ' αρέσει το μπάσκετ, και ειδικά το γυναικείο μπάσκετ, δεν μπορώ να βγαίνω. Η Ελλάδα μας κέρδισε τις Τουρκάλες. Πρέπει να είσαι εθνικά υπερήφανος που η Ελλάδα μας κέρδισε τις Τουρκάλες. Ναι, ρε, πρέπει να είναι. Και να πεθαίνεις από πολύποδες, να πούμε, στο Παγιοργίου. Γιατί σε άλλες χώρες δεν πεθαίνουν από πολύποδες. Αυτό θες να πεις. Μη λες μπουρδες δηλαδή. Στις άλλες χώρες υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας. Και όταν κλέβουν οι πρόεδροι των νοσοκομείων, του βάζουν μέσα. Κατάλαβε, φίλε. Χρυσαυγίτικο. Άσερατε τώρα το που λέει. Εκείνη η Τουρκάλα, η μαύρη, του Λουστρίν. 2-5. Σαν τον Ντεάντρε Τζόρνταν ήταν, φίλε. Το NBA ήταν. Χάρη. Τι βρήκαν αυτοί, ρε. Χάρη και σε εσύ, Ελληνικά. Ναι. Σε άλλε χώρε, επειδή λε μπουρδε, σε άλλε χώρε βία στα γήπεδα έχει. Μόνο στην Ελλάδα έχει. Σε άλλε χώρε βία στα γήπεδα υπάρχει. Μια ξυλάρα όμω. Αλλά και φθαρμένους σε... πολιτικούς δεν έχει. Ναι, καλά, βέβαια έχει, και αλλά φθαρμένους... και νόμους όμως. Άσερε που έχει νόμους. Και νόμους. Είναι η καλύτερη Ευρωπαϊκή. Η πιο καπιταλιστική χώρα στον κόσμο είναι η Ελλάδα. Που έχουν, ναι, είναι η καλύτερη που έχουν το μεγαλύτερο Ευρωπαίο, πηδάει τον άλλον. Τώρα τι τον ακούς τον αριστερό κομμουνιστή εδώ πέρα το Ραπτόπουλο. Μια έτσι είναι, μια αλλιώς να πούμε. Άστονα τώρα. Αυτός ξέρει, πουλάει γιατί θέλει να προκαλεί να πούμε. Άστονα τώρα, αριστερό σε μια ώρα να πούμε. Το Πατακώστα φωνάζει. Άστονα τώρα, δεν ξέρεις. Όλοι οι αναρχοφασίστες είναι τάβλα να πούμε. Αναρχοφασίστες. Συγγνώμη, ρε φίλε, σου παρουσιάζομαι εγώ για αναρχοφασίστα. Ένα άνθρωπο τόσο ξέρω εγώ με τάξη στη ζωή του. Σιγά, μη. Και πέστε μου ένας Πόντιος που παντρεύτηκε Πόντια και έβγαλε όμορφο παιδί. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Πόντιος με Πόντια. Καθαρό όμως Πόντιος. Όχι να πάρει καμιά, ξέρω εγώ, Γεωργιανή. Πόντια. Έλα ρε φιλελίτσι μας στο γρίφο, ποιος Πόντιος παντρεύτηκε με Πόντια. Τι δώσανε αυτή ρε μαλάκα. Μη. Τι μάλλον μεταξύ τους πέθανε. Σαπόθηκαν, μη, επόμενη γραμμή. Στον αέρα είσαι φίλε. Αφού βρίζει ρε κόμπι τον κι εσύ. Αφού βρίζει ένας με τον άλλο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα γόρι μου, τι κάνετε, πώς έλα περνάτε. Γόρι μου, εσύ έβλεπες. Έλα γόρι να μου να πούμε. Σας πήρα εκεί πέρα λίγο μονότερμα και με κλείσατε το τηλέφωνο. Ποιος έκλεισε να τον αγκώσω? Μα τον άτομο. Έλα, για δεν μου λες τώρα. Έχω μια απλή ερώτηση. Αυτή, γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε πουθενά? Όποιος απαντήσει κερδίζει ένα iPhone 8. iPhone 8 δεν βγήκε ακόμα, ρε φίλε αυτό. Είσαι Αιγύπτος και εντυλιμμένο τώρα. Τον Αύγουστο βγαίνει, ρε κορόιδο. Τον Αύγουστο βγαίνει. Εδώ θα σου στείλω από τη Νέα Υόρκη. Από το Long Island. Έλα, ρε φίλε, τη Νέα Υόρκη. Από το Long Island να πούμε. Γιατί οι ελληνικές ομάδες. Το ξέρει το ανέκδοτο. Εσύ που είσαι σόκαπρο από την Κυφισιώτη, θα με στείλει και iPhone 8, ρε. Ποιο Κυφισιώτη, Θεσσαλονικιό σήμερα. Η γυναίκα μου είναι από τη Βέλγια. Μ' αρέσει. Φίλε, έχω λοιπόν, να μιλήσει. Τώρα. Κάτσε, μου θα συνεννοηθούν τώρα. Απάντησε μου τώρα, γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε πουθενά. Έτσι γουστάρουνε, ναι. Και μπουρμπουλίδρες.
Εσύ, εσύ τι νομίζεις ότι πήγες, έφυγες εμείς Νέα Υόρκη, τα γάρι πριν. Με μένα τώρα, δεν μου λες εσύ την ημέρα δουλεύεις, γιατί παιδιάζεις όλη μέρα και περιμένεις να πας στο σταθμό να κάνεις πλάκα. Που να εσύ κάνεις, δουλεύεις την ημέρα. Πού να κάνεις ρε τα γάρι αυτά που κάνω εγώ την ημέρα. Τι κάνεις την ημέρα, πού δουλεύεις. 15 Ματοκρίτη θα κατέβω. Δουλεύεις τα γάρι. Τα γάρι πήρες την άλλη, δουλεύει 12 ώρες εκεί δεν έχεις βάλει. Σε καμιά υπηρεσία ρε, τι πόντια την έπιασες κορόιδο ρε ταγάρι να πούμε. Μια απλή ερώτηση σου κάνω γιατί δεν απαντάς, εγώ είμαι εργολάβος εδώ. Τι είσαι? Χτίζω ουρανοξύστες, εσύ τι κάνεις εκεί. Άντε ρε φύγε, που χτίζεις ουρανοξύστες. Γράψω κάτω, www.salonicainc, να δεις και τη φάτσα μου ρε, salonicainc.com, πήγαινε στο website. www.salonicainc.com. Ναι. Θα δεις και τη φάτσα μου. Μοιάζομαι το Ρέι Λιώτα. Λοιπόν, άρα άμα είσαι πλούσιο, σου δίνω τον κύριο Βαρδάκη να μιλήσει μαζί του. Να πάρουμε 3% από την άδεια. Πάρε 4%. Έβρεξα τον κόλο μου για να κάνω εκατομμύρια. Εσείς μην τα περιμένετε όλα έτοιμα. Μα τι λέτε. Όλα τα παίρνουμε απ' έξω. Τώρα δεν σας απαντήσω για την κλίση που από το Λοκ. Η Ελλάδα ξέρει τι έχει. Είναι η χώρα του ήλιου και της κομπίνας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχουμε πολύ ήλιο και πολύ κομπίνα. Λοιπόν, άκουδο τώρα, δεν με απαντάς. Λέγε. Γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε πουθενά. Θα το πει ο Βαρδάκης. Πάρ το Βαρδάκη. Έλα. Τώρα, λοιπόν, μια απλή ερώτηση σας κάνω και όλα μου κάνεις βόλτες. Λοιπόν, καλημέρα. Βαρδάκη σήμερα, καλημέρα. Γιατί είσαι και αργός. Ναι. Απλώς θέλω ο φίλος να αφήσει το τηλέφωνό του, γιατί είναι από το 4ο γυμνάσιο και από τη γειτονιά μου, για να επικοινωνήσουμε. Βεβαίως, σου δίνω και το τηλέφωνο. 516-279-7041. Είμαι παντού, στο website. Πάνε στο website μου. Εγώ μεγάλωσα στο Ολυμπιάδος. Τότε που ήταν στη μέση και μια γριά και δεν μπορούσαν να τη βγάλουν από το σπίτι. Το 77. Το πόσο γεννηθείς. Έβγαλα το 4ο μαζί με τον Φασούλα, τον Κωστίκος. Ο Κωστίκος ερχόταν το βραδινό. Τότε το 76-75 και είχαμε έναν Εφρεμίδη μαθηματικό που μόνο που το βλέπαμε να μπαίνει στην αίθουσα τρέμαμε. Εφρεμίδης. Άκουσε λίγο. Ένας μαθηματικός και χάσε το. Λοιπόν, ίδιους καθηγητές είχαμε το 78, εγώ αποφύτησα, αλλά άφησε τα στοιχεία στον Χιλιτίδη σε παρακαλώ. Βρε, σου είπα το website ρε. www.salonicainc.com. Είμαι ανοιχτό βιβλίο. Να μάθετε κάτι στη ζωή. Think good. Ναι, είναι το Google, ρε. Google it. Google it. Πώ το λέτε εκεί πέρα. Πάνε στο Google. Λοιπόν. Το βρήκε. www.salonicainc.com. Αυτό είναι. Θα δεις και τη βάτσα μου. Λοιπόν, άλλη μία. www. Ναι, τελεία. Σαλόνικα. Τελεία, εννοείται. Μετά βάζεις. Το Σαλόνικα Inc. είναι μία λέξη, σαν τον εχοδιέτη του. Ναι, ρε, ναι, ρε. Σαλόνικα Incom, Incom, σας το λέω, Incom. Inco. Inc, ρε, INC. Όχι INC, από το Inc, από το εισόδημα, ρε, από το εισόδημα. Εσείς είσαστε πραγματικά, είσαστε πόντι. Το ξαναλέω ξανά. 3W, ναι. Τελεία, S like Sam, A like Apple, L like Larry, O like O, right? N like Nancy, I like Eagle, Igloo, έτσι, ναι. C like Cat, Alpha, I like Igloo, N like Nancy, C like Cat. Καλή τελεία, στον επόμενο. Φύγε, φύγε. Άιντε. Like P like Prigovic, άιντε τώρα. Like Salonica. Next. Άιντε, βάλε ένα γραμμές εδώ. Artemas Link. Artemas. Power Politics. Τι έβγαλε εδώ ρε, κάτσε να δούμε. Σαλόνικα. Άσε να πάει στο διάλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, μη. Πάμε, πάμε, ναι. Έλα φίλε. Διάλειμμα είπε ο Γιάννης. Διάλειμμα φίλε. Συγγνώμη. Περίμενε φίλε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ.
Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Μη. Πάμε. Πάμε, ναι. Έχει κόμμο, ρε. Έχει κόμμο. Έχει κόμμο. Έλα, ναι. Κόμμε. Φαλακρέ, κρατάω μυστικό. Με παίρνει τηλέφωνο μία παρά 20. Κάνω διάλειμμα εκεί στο γυμναστήριο. Έτερον εκάτερον. Φαλακρέ, μπορείς. Μπορώ. Να φάθε πάρω με το Hyundai. Όχι, λέω, έχω αμάξι. Να φάθε πάρω, δεν θέλω το. Δεν μ' αρέσουν, ρε, τα τζιπόιδη αμάξια, του λέω. Είναι κουκλίστικο. Βρε, είναι, του λέω. Εμένα μ' αρέσουν τα GTI. Θέλω τώρα στην τρίτη ηλικία που μπαίνω, το τελευταίο μου αμάξι, το πρώτο τελευταίο, να είναι ένα GTI με 170 άλογα, 1200 κιλά. Δεν τι χάνει. Δεν θέλω, ρε, του λέω. Παράτα με. Δεν μ' αρέσουν τα τζιπόιδη. Βάει στοίχημα. Έρθεν και έρθεν. Κοζουμάουλο. Καληνύχτα σας. Η Παπαθαναήλ. 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 Ραπ, λαμπρό παράδειγμα η πόντια στην εκπομπή του Τζόρνταν. Μοντέλο. Εδώ αντί για μπαμπά, εδώ λες μαμά. Μπάρμπα από την Καστέλα που αποκαλείς προπονητάκο τον Σταγιώνεβιτς. Το Σταγιώνεβιτς. Πάνε πίσω το 2010 όταν ο προπονητάκος απέκρισε με την Παρτιζάν την Άντερλεχτ. Ο άλλος λέει τα τελευταία 17 χρόνια πλην 5 στατικών εκκλάψεων. Ποια είναι η ιστορία του Άρη? Στον Άρη μεγαλύτερο είναι το παρασκήνιο ή το προσκήνιο? Προμηθέας, Λιβόρνο, Ηρακλής. Και Λιβόρνο και Ηρακλής. Φαλακρέ, η αλήθεια είναι ότι ο Μυροφορίδης Δευτέρα ως Τετάρτη έρχεται Θεσσαλονίκη και δίνει συνέντευξη τύπου. Ο Καρυπίδης προχωρά σε άφηξη με τον κεφαλό τη επόμενη. Δεν χάνεται αυτή η συνέντευξη τύπου. Δεν χάνεται, όχι. Με τρεις Γεωργιανούς και δύο Ρώσους πάμε φύλαξη και ρωτάμε 80 ερωτήσεις και φεύγουμε με ελικόπτερο. Τι φύλαξη? Κράνους και κλασικά. Καλημέρα, να. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, Ραυτόπουλε. Καλώς το να. Τι μου κάνεις, καλά είσαι? Και εσένα και στην παρέα σου. Από τις τελευταίες εξετάσεις που έκανα είμαι καλά. Ήθελα να... Ναι. Μια, να σε πάντα καλά και να τα ξέρεις όλα. Πάντα όχι καλά δεν θα είμαι, θα ξαπλωθώ για μένα. Τέλος πάντων, επειδή σε παίρνουν πολύ ομογενείς από εδώ από την Αμερική τηλέφωνα και σου λένε έτσι και έτσι, ναι, το λέω και εγώ ότι εδώ σε αυτή τη χώρα στην Αμερική, ναι, αν δεν δουλέψεις δεν επιβιώνεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει τεμπελόσκυλο. Δεν έχει 200 χρόνια να τους δίνουν ιδανικά οι εταίροι εκεί πέρα και να τρώνε αυτή τα... Οι αγρότες να παίρνουν Πόρσε Καγέν και να καίνε τα χωράφια τους. Δεν έχει εκεί τέτοια. Το λιγότερο. Μάλιστα, δεν έχει. Άκουσε με. Το λιγότερο 12 ώρες δεν επιζείς. Τελείωσε. Λοιπόν, πάω αυτό. Τώρα θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η ομάδα μου, επειδή θα μιλάμε για το επόμενο χρόνο και πολύ και γρηγορότερα, που του Παχρησφίγγε να γίνει προπονητή πάλι, ήθελα να σε ρωτήσω εσένα που κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ναι, και αυτό που είναι γύρω σου. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα προπονητή που να ήξερε την πράγμα του κοιτάζω του αυτού του προπονητή που πήραμε στην Ελλάδα. Καραγεωργίου υπήρχε. Δερμιτζάκη υπήρχε. Χάβο υπήρχε. Στα επίπεδα αυτού του προπονητή υπάρχουν, ναι, πολλοί προπονητές. Εγώ το Δερμιτζάκη θα έπαιρνα. Και ο Καραγεωργίου καλός είναι, δεν λέω εγώ. Ένα κλικ πάνω μόνο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης, ο Αναστασιάδης 64, τώρα 65. Καλός είναι, αλλά είναι τίμιος κι αυτός. Οπότε, άμα ήταν να κάνει πρωταθλητισμό και να πει αυτός ο παίκτης μου έστησε το μάτς, θα τρώγανε τον προπονητή και όχι τον παίκτη. Ας τώρα πάει στο διάλογο. Εγώ τον Ουζουνίδη θα έπαιρνα. Ας τώρα πάει στο διάλογο. Καλός και ο Ουζουνίδης. Να ακούς και την άποψή μου. Να ακούς και την άποψή μου. Ναι. Και αυτό σε πήρα.
Αν μπορείς, αν μπορείς. Ναι. Και αν θέλεις. Λοιπόν, επειδή είσαι παρακουφάνει πιο στενά από μένα το πρωτάθλημα και έχετε περισσότερο γνώση. Έχουμε αυτή την τύχη. Εγώ νομίζω ναι. ότι υπάρχει κάποιος που χωρίς να έχω καμία συγγένεια, χωρίς να το γνωρίζω τον άνθρωπο, χωρίς να έχω κανένα έμαμο συμφέρον. Νομίζω ότι υπάρχει ένας τοποποιητής στην Ελλάδα, ο οποίος παρουσίασε έργο τα τελευταία χρόνια. Και ο οποίος δεν τον έχει πιάσει κανένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή κανένας αθλητικογράφος στο στόμα του. Ποιος? Και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος από τον Αθωσιάδη, πολύ καλύτερος από τον Ουσβίδη και πολύ καλύτερος από αυτό που πήραμε. Ωραία. Νομίζω η άποψή μου. Ποιος είναι? Είναι ενεργός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εάν δεν πέσω να το πάρει ο διάολος. Ο Πετράκης των Ιωαννίνων. Ο Πετράκης. Μάλιστα. Δεν είναι κακός. Δεν ξέρει ο Πετράκης. Δεν είναι κακός. Όχι, δεν είναι κακός. Δεν θα πάρει κανένα τέτοιο προπονητή που κάνουν τόσα χρόνια καριέρα σε μια ομάδα. Δεν ξέρει ο Καραγεωργίου. Συγγνώμη, μου λέει για τον Ζουγίδη, μου λέει για τον Καραγεωργίου. Ποιος είναι ο Καραγεωργίου? Τι παρουσίασε ο Καραγεωργίου? Τι παρουσίασε? Ο Πετράκης άπρεπε, άμα ήταν να το κάνει το βήμα παραπάνω, να το κάνει εδώ και χρόνια. Τώρα για μένα είναι αργά. Όχι, για μένα κάποιος προπονητής ή κάποιος παίκτης ταυτίζεται πολύ με μια ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνει κάποιο βήμα παραπάνω. Έτσι πιστεύω. Να σου πω κάτι. Επειδή παρακολουθάω το ποδόσφαιρο πολύ καλά. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα σε καμία αθλητική εφημερίδα και σε κανένα ρεπορτάζ να εκφράσει αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος κάνει πραγματικά καλή δουλειά στα Γιάννενα. Δεν πουλάει, δεν πληρώνει. Πολύ καλή δουλειά. Ναι, εντάξει. Αν μπράβο. Τώρα πάμε παρακάτω. Σήμερα έπεισε ένα αθλητικογράφο. Δεν θέλω να του πω, διότι αφορά πόσο πληρώνουν. Και ασχολούνταν με την εθνική ομάδα μπάσκετ των γυναικών και ήθελε να είναι ειδήμων για την εθνική. Έχει άποψη για την εθνική μπάσκετ και δεν ήξερε πώς λεγόταν ο προπονητής. Λοιπόν, τι πρέπει να πράγματα αυτά. Για το κύριο Κόκκινο. Δεν μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει και πάλι. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Δεν λέω ονόματα. Ας ένα άλλο πάλι. Δικό μα άνθρωπο κιόλα. Ναι. Και έξυπνο. Παρουσία, λέει θα πάει με 30 εκατομμύρια σε ποια ομάδα, στη Ζενίθ, ο Μανολάς. Και είναι πισωγύρισμα. Ποιο είναι πισωγύρισμα? Τα πάντα κύριε σήμερα, Ραυτόπουλε, τα πάντα σήμερα είναι. Ο Πιάκος το είπε. Τα πάντα είναι τα χρήματα. Διαχρονικά είναι τα χρήματα, αλλά σήμερα είναι τα πάντα χρήματα. Εάν πάει με 30 εκατομμύρια ο Μανολάς, ένας καλός παίκτης για τα ελληνικά δεδομένα, πάει στη Ζενίθ, θα είναι μεγάλη επιτυχία για αυτόν και μεγάλη προβολή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το καταλαβαίνετε? Κι όμως υπάρχουν αθλητικογράφοι Έλληνες που λένε είναι πισωγύρισμα. Ποιο είναι πισωγύρισμα, δεν πιστεύω. Η επιτυχία σήμερα μετέται με λεφτά, δεν μετέται με στεφάνια. Δεν με λες τώρα ερώτηση να κάνω. Φαντάσου τον ΠΑΟΚ πριν 30 χρόνια. Ναι. Τον Ολυμπιακό ναι. να βάλετε με τον ΟΡ, ο Παναθηναϊκός να είναι της πλάκας, η ΑΕΚ Τσικουναράς ο πρόεδρος και ένας πρόεδρος λεφτάς να μην κάνει μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Τι πινελίκι θα ρίχνε εκείνος ο Μπούζας, τι πινελίκι θα ρίχνε εκείνος ο Κλαδάς. Τι πινελίκι θα ρίχναν όλοι Μάο Μάο. Κύριος Νικόλας. Η Μάο Μάο τι θα λέγανε. Ναι. Ναι. Έχει δίκιο, γιατί και εγώ είμαι 56 χρονών. Έχει δίκιο. Αλλά θα σου πω μια κουβέντα μόνο, ξέρεις. Ο πρόεδρος μας πρόεδρος στην Ελλάδα από τη Ρωσία και επένδυσε αυτή την επένδυση που έκανε και προσπαθεί να επενδύσει και σε άλλα πράγματα. Πιστεύει να έρθει και σίγουρα δεν έχει γνώσει τη δική σου, ούτε είναι experience σπεσιαλίστα ποδοσφαιρικά. Αλλά πιστεύει ότι στην κουτσή Ελλάδα. Με αυτού του κουτσού παίχτε που έχει και τον κουτσού παίχτε τη Σερβία. Μπορεί το παλικάρι γιατί έδωσε και πολύ χρόνο και πολύ φαία ουσία στι ενώσει. Αλλά θα σου πω κάτι, ναι. Εκείνο τον άχρωμο τον. Άχρωμο, τον... Εσύ ξέρει καλύτερα. Πώς το λένε? Πες μου ποια ομάδα στην Ευρώπη. Το γραμμένο τον άχρωμο. Ναι. Έχει προπονητή Σέρβο. Έχει προπονητή Σέρβο. Πες μου σε μια χώρα που έχει πρωθυπουργό σαν τον Τσίπρα. Δεν σε ρωτάει για τον ΠΑΟΚ. Τι θέλω να τον κάνουμε μεγάλο, γιατί δεν το έχω ζήσει. Λοιπόν, σε ρωτάω, πες μια ομάδα της Δυτικής Ευρώπης από τη μέση και πάνω που έχει πετυχημένο σέβο. Έκλεισε, φτάνει. Σήμερα. Φτάνει. Οκ. Εντάξει, αυτό που φτάνει. Α, μπράβο. Επόμενη γραμμή. Οκ, να είσαι καλά, αυτό που λέει. Ο Νίκος από την Καστοριά λέει. Αυτό έχει ακούσει όλη μέρα Μετρόπολη. Πότε το δουλεύει το 12ωρο, λέει, που θα μιλήσει για τον Γρηγόρη, το Ταγάρι. Πασόκο στον Πασόκο, ούπι. Το πιο ωραίο σενάριο, λέει ο κτηνίατρος ο Ξανθιώτης, είναι να παίξει ο Ηρακλής του Βορώνου
την πρωτιά στον όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής με το μακεδονικό του Ανδρώνη και να περιγράφει το μάτς το ο Γρηγόρης. Με ποιον θα είναι? Με την ομάδα που αγαπάει ή με την ομάδα που είναι γραμμένος? Θα γράφω τα γεγονότα. Θα γράφω το σφορόλο. Με το σφορόλο. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι, μα ακούτε? Σ' ακούμε ρε σκύλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γιώργος Γοστίκος, δεύτερος σκόρερ με 20 γκολ. Και αυτά που λέγατε πριν για τον Γιώργο τον Κοστίκο. Ναι, ρώτησα. Μετά τον Κοστίκο δεύτερος πάω... σκόρερ, ναι. Με 20 γκολ, φίλε. Και αν θυμάμαι καλά, πρώτος ο Αναστόπουλος με 22 και είχε ο Αναστόπουλος είχε ή 7 ή 9 πέναλτι. Ναι, είδες. Τον Κοστίκο εμείς τον βρίζαμε τότε για δύο πράγματα. Γιατί? Γιατί το ζηλεύατε που ήταν ωραίος άντρας. Γιατί φορούσε σκουλαρίκι σε δεξιά αυτή τότε. Και εσείς φορούσατε νύχι μαύρο. Και, ναι, νύχι μαύρο εμείς, ναι. Νύχι μαύρο. Πώς ήταν ωραίος άντρας ο Κωστίκος. Και μετά από κάθε σουτ, το δεξί το ποδάρι το χτυπούσε κάτω. Όταν το, ναι, αν έχανε το και σουτ. Και μετά τα, όταν βαρούσε μπέναλτι. Ναι. Ναι ρε, για να ξέρεις. Εσύ τώρα που είσαι παλιός και μάγκας και σε ακούω τώρα να πούμε με φωνή, ξανακαταλαβαίνω τι έχω απέναντί μου. Σέντερ φορ καλύτερο από τον Κωστίκο μετά είχατε? Δεν είχα ποτέ. Δεν κατάντια για τον Πάοκ να μην έχει μετά τον Κωστίκο μια σέντερ φορά. Ήταν άλλος μεγάλο. Δύο πράγματα με πονάνε εμένα στον Πάοκ. Να ακούσω τον πρώτο. Το πρώτο ήταν που δεν είχα Κωστίκο. Το δεύτερο που δεν είχα δερματοφύλακα ποτέ. Σωστό, σωστά μιλάς. Ξέρεις τι με έφτασε κοντά στον Κωστίκο ο Στρίμοβιτς. Πολύ μπορεί να βάζει λιγότερα γκολ. Ναι. Μπορεί να βάζει λιγότερα γκολ. Πολύ συμμετοχή, πολύ συμμετοχή. Μάρκαρε, έκανε το χαμάρι. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, αλλά την έφερε. Την αρχοντιά του Κωστίκου δεν την είχε. Και ο Μίετσελ ήταν σεντερφορά. Και ο Μίετσελ ήταν καλό σεντερφορά. Και ο Μίετσελ ήταν καλό. Ναι. Τον οποίο τον έβαλε ο Σάντο στο φτωχόν, πώ το λέγανε τον προπονητή, και τον Βούκοτιτ. Τον πέρασε από έξω δεξιά, τον πέρασε στην καλή τη θέση και έκανε πόσα γκολ. Βέβαια. Θα σου πω και κάτι άλλο, Κώστα. Άκου λίγο. Όταν σε παίρνει κόσμο από μακριά, ναι, όπως σε πήρε αυτός από τη Νέα Υόρκη, παιδί, ναι. Ναι. Θα είσαι πιο θετικός, πιο καλός. Γιατί αυτός που παίρνει από εκεί, φαντάσου 40.000 μίλια μακριά είναι, αδελφέ. Εντάξει. Και επειδή τυχαίνει να το ξέρω, είναι η γενιά μου και εγώ είμαι τεταρχιώτης. Και εγώ είμαι τεταρχιώτης. Ναι. Και εγώ ήμουν μαζί με τον Φασούλα, συμμαχητής και όλα αυτά. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Θα είσαι πιο. Γιατί ξέρω ότι μπορείς να είσαι πιο σοβαρός. Τώρα να σου πω κάτι. Ώρες, άκουρα αυτό που λέω. Πρέπει να το λυπηθώ δηλαδή που είναι στο εξωτερικό. Όχι. Δεν μιλάω για λύπηση. Ραπτόπουλε, άκουσε με λίγο. Παρακαλώ. Είσαι ο άνθρωπος που μπορούμε να σε ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά είσαι και ο άνθρωπος που μας αναγκάζει να αλλάζουμε το κουμπί. Σωστό. Αυτό για σένα που κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να το προσέξεις λίγο. Τώρα στα γεράματα το προσέξω. Τώρα, ποια είναι τα γεράματά σου, ρε. Πού να διορθωθώ. Ένα άνθρωπο τώρα που είναι 53. Τα δύο τρίτα τη ζωή μου τα πέρασα, ρε, και παραπάνω. Και τι θα γίνει τώρα, πρέπει να είσαι πάντα τόσο αρνητικός, ρε Σικώστα. Ρε Σι, κοίταξε, δεν είμαι αρνητικός. Προσπαθώ να βάλω την κουβέντα σε μια λογική τετράγωνη. Βγάζω λίγο το συνέστημα από τη δουλειά και. Καμιά φορά σας εκνευρίζω, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό δεν το κάνω εξεπίτηδες όμως. Ξέρεις τι μας κάνεις όμως. Αυτό ρε φίλε, το λέω σε σένα, που εγώ είμαι απλός ακροατής. Ναι. Μας κάνεις αλλάζουμε το κουμπί και αυτό είναι κακό. Μετά όταν αλλάζεις το κουμπί, ξανά δεν το γυρίζεις πίσω σε μένα. Όχι ρε φίλε, δεν το γυρίζω. Γιατί κάνω δύο-τρεις μέρες. Ναι. Κάνω δύο-τρεις μέρες να το γυρίσω. Γιατί και τον άλλο που έχεις μαζί σου δεν τον ακούω καν. Δεν καταλαβαίνω ο άλλος. Θέλει ειδική παιδεία για να το καταλάβεις με τον τρόπο που μιλάει. Εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι για να καταλάβεις εγώ από πότε σε ακούω. Ναι. Εγώ σε ακούω από τότε που πήγες και είπες, ναι, ότι θα παρακολουθήσω σχολή προπονητών στη Ρόδο. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ήσουν. Ναι, ναι. Εγώ αυτό το σεβάστηκα, φίλε. Εγώ είμαι οπαδός και λειτουργώ το ποδόσφαιρο σαν οπαδός. Ναι, σωστό. Εσένα σε θέλω να είσαι σοβαρός είσαι, αλλά να μην είσαι τόσο κακός, αφόλητος, δεν ξέρω τώρα πώς θα σε χαρακτηρίσω. Πώς, για πες το, και μπορώ να σου πω, ναι, εγώ μπορώ να σου πω χιλιάδες ιστορίες για τις ομάδες της πόλης. Ξέρεις αυτή την πόλη, φίλε, όλοι είμαστε ένα χωριό και γνωριζόμαστε και ειδικά οι οπαδοί.
Θα προσπαθήσετε εσείς λοιπόν που κάνετε εκπομπές εκεί να είστε απέναντί μας σοβαροί. Ή άμα το σοβαρέψουμε πολύ, τότε είναι που θα το γυρίσεις σε άλλο σπίτι. Δεν λέω να το σοβαρέψω. Εσύ ξέρεις, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Εντάξει, ναι. Παρόλο που είσαι αργιανός, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Μ' αρέσει και αυτό που λες. Καλώς. Έγινε. Καλό βράδυ. Το ένα απόρρια το άλλο είναι. Κοίταξε τώρα. Μετά τον Κωστίκο, ψάχνουμε να βρούμε ένα καλύτερο σέντερ φόρμαρ που πέρασε από τον ΠΑΟ. Έξυπνος αργιανός, εσύ θα το βρεις. Εγώ. Ναι. Εγώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Επειδή είναι έξυπνοι δεν μπορούν να βρουν σέντερ φόρ. Έλα. Αραρρ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 
άλμα. Όπα. Όπα. Τα δικά μας παιδιά. Ξεχνάτε, ρε, ξεχνάτε. Καταρχήν, χαιρετίσματα σε όλους. Ξεχνάτε, βρε. Διαφώτισε ένα λόγο. Ήταν, βρε, εκείνος ο επιθετικός που είχε πει ο παλιός διευθυντής του σταθμού όταν είχε έρθει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην Ευρώπη, γιατί είναι γνήσιο τέκνο της ονομαστής σχολής επιθετικών της Μολδαβίας. Για ποιον, βρε, το είχε πει, βρε. Για ποιον? Για τον κύριο Φρούντζα. Ποιος είναι αυτός ο Φρούντζας? Δεν το θυμάσαι το Φρούντζα? Όχι. Α, το ένας που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ εκεί πέρα και είχε πει ο Πετρουλάκης ότι είναι από τη γνωστή, από τη γνωστή σχολή επιθετικών της Μολδαβίας. Ακόμα έχει γεμίσει όλη την Ευρώπη επιθετικούς άλλους. Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Έτρωγα εκείνη την ώρα και μου πες το πιάτο κάτω από το γέλιο. Φρούντζας. Δεν κουγκλαρέ τον, ο Φρούντζα. Και μεγαλύτερο δεκάριο Μαριφαλίευ. Μαριφαλίευ. Για να δεις, ας πούμε, γιατί παραμύθι. Ο Φρούντζα ήταν ο επιθετικός που θα κάνει τη διαφορά. Ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ και αμφιβάλλω αν έπαιξε ένα μάτσο. Ποια χρονιά έγινε, θυμάσαι. Με το Μαριφαλίευ συμπαίχτης πρέπει να ήταν. Από ποια ομάδα είχε έρθει αυτό που δεν μπορείς να δεις? Να με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Άμα το κουκλάρι θα το θυμηθείς, αφού ήταν από τα ωραία εκείνης εποχής. Δεν μου λες, ρε Ραπτόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτός ο κόκκινος, που ρόλο το συμπαθώ, έχει ένα απαράμιλο ταλέντο, ρε φίλε, να πηδάει την εκπομπή τη μεσημεριάνη. Α, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Να πηδάει την εκπομπή. Δηλαδή, πριν από μια-δυο μέρες που βάλε το Final Countdown με το, και μίλαγε για το γυναικείο μπάσκετ, ναι. Ειλικρινά σου έκανε αυτό που ο φίλος ο Παπαδάκη. Γύρισε στο ραδιόφωνο, εγώ το ξέρω. Ρε, φίλε. Είναι μεγάλο ταγάρι, ρε φίλε. Άσε μας, είναι δηλαδή, ταγάρι, ρε φίλε. Άνθρωπο. Πηδάει το γυναικείο μπάσκετ. Τρομερό, είναι δυνατό. Πήγε να τσιγκλίσει με το γυναικείο μπάσκετ αυτό που δεν θα τσιγκλιστεί ποτέ με τίποτα. Ακούγοντας αυτό το. Μιλάμε για ταγάρι. Αντιεπικοινωνιακό ταγάρι. Τον εκτιμάω, αλλά λέω άσε καλύτερα. Δηλαδή, δε, θα βρω κάτι άλλο, ας πούμε, εκείνη την ώρα, τα 10 λεπτά για που έχω. Ξέρεις τι ανηφόρα ανεβαίνω εκείνη την ώρα, του έριξου. Ατομομηχανή παγώνη. Εκείνη την ώρα, δηλαδή εντάξει, εγώ τι να σπόρσω. Έχω και, και τον χρόνο απέναντί μου, αντίπαλο. Έχω τον Ασκιάδη με τον Παλοδήμο που να πάρει μια μέρα 24 ώρες αυτό το Χιουντάι, το κάνει μια βόλτα, τον έκανε Θεό να πούμε. Δεν μου λες, τώρα που είπες Ασκιάδη Παλοδήμο, ναι. Ποια ήταν εκείνη η φάση που είχε μπερδευτεί από έναν, τι ήταν, δεν θυμάμαι, κάποια εταιρεία την οποία διαφημίζατε, όπου είχε μπερδευτεί και είχε πει ότι είναι η εταιρεία ΤΑΔΕ που, μένει, που είναι στο δρόμο ΤΑΔΕ, δηλαδή εταιρεία Ραπτόπουλου, οδός Ραπτόπουλου. Όχι ρε, Σούπερ Μάρκετ Κωνσταντινίδης στην οδό Γάμα Κωνσταντινίδης. Όχι ρε φίλε. Σωστά, σωστά, ναι. Σωστά. Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο για το κομμάτι. Μπέκιας λέγομαι, έλεγε ο άλλος. Όχι, να επιμένω. Κωνσταντι. Ακούς, ναι. Ναι. Έχω βάλει ένα στίγμα με τον πατέρα μου και είσαι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Αν μπορώ, ναι. Βεβαίως. Η εκπομπή σου κάποια στιγμή λεγόταν Μπανιέρα. Ναι. Κάποια στιγμή έγινε της Κακομοίρας. Ναι. Έχει περάσει διαδοχικά από το 10-12, 12-2, 2-4. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, λέγεται τώρα με τον τωρινό της τίτλο από τη στιγμή που ήταν στο 2-4 ή ήταν και στο 12-2? Δεν ήταν 12-2, ήταν 10-12. 10-12. Και μετά δεν πήγε 12-2. Όχι, ποτέ. Για λίγο. Όχι, όχι. Ποτέ. 10-12 και μετά. Πήγε... Πάντα ήταν η ειδησιογραφική το 12-2. Δεν είχες ποτέ τρίπλα με τον Μίρτσο? Να βγαίνεις εσύ από το στούντιο και να μπαίνει ο Μίρτσος. Ρε φίλε, εγώ το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή τώρα θα μου πεις τη γεια σου κουμπίνη, εσύ ξέρεις καλύτερα. Όχι, όχι, όχι. Ο Μίρτσος είχε το 2-4. Είχε το 2-4 και όταν αναζήτησε την τύχη του σε άλλο ραδιόφωνο,
πήγαμε εμείς δύο-τέσσερις. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι. Αυτό απέναντί μας μας έβριζε. Κάποτε τέλειωνε σε δίκη και έρχονταν ο Μίρτσος. Ναι. Εντάξει, μάλλον θυμόμαστε αυτό και οπότε άγγελο του σήμα, πατέρα που ακούς τώρα. Πες και ένα 33 χρόνια και γλιστράζω που ακούω. Λεμαθόπουλε! 33 χρόνια και γλιστράζε! Με τον Άρη! Σε ευχαριστώ και στο όνομά σου, χαιρετώ. Bye bye. Για καλό βράδυ. Ο Σουπεράς. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό, ρε φίλε. Έλατε. 33 χρόνια και γλιστράζε. Και γλιστράζε, ρε. 33 χρόνια και μας κλάνεις, ρε Παπαδόπουλε! Τον Άρη, ρε! Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, Κώστα. Κώστα. Λέγε, ρε, κρύε, λέγε. Άρα, φίλε, δεν με θυμάστε, ρε, παλιό, φίλε. Δεν σε θυμάμαι, εγώ κρύους φίλους δεν είχα. Ο γιος του χειραψία είμαι. Θα πάρω τον Ηρακλή, θα πάρω τον Γρηγόρη, τον κάνω υπεύθυνο τύπου. Θα ξεκινάει τη... τέτοια τη συνέντευξη σήμερα και τελειώνει αύριο. Γεια σου φίλε, μας πάγωσες. Έχω 23 βαθμούς εδώ. Γεια σου, γεια σου. Το χιούμορ σου, παράθε μας. Άστο να πάει στο διάλογο. Εδώ πίστηκε ο ίδιος ο χειραψίας ότι ο γιος του θα έπαιρνε τον Ηρακλή. Σιγά. Έπεισε ο Κόκκινος τον κανονικό χειραψία ότι ο γιος του θα πάρει τον Ηρακλή. Μόνο Γρηγόρης μπορεί να το κάνει. Μόνο Κόκκινος. Μόνο Γρηγόρης. Ναι. Καλημέρα. Γρηγόρης είσαι. Έλα φίλε. Έλα φίλε, πάλι ο ίδιος είμαι, ο Δημήτρης Βλάχος εδώ. Άκουσε εδώ να σου πω κάτι. Ναι. Τι είναι αυτό που μπαίνει τον Οκτώβριο και φεύγει τον Νοέμβριο? Ο Ολυμπιακός στο Champions League. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω τώρα. Τι ομάδα είσαι, φίλε, συγγνώμη, τι ομάδα είσαι? Παοκάρα, ρε. Εσύ Παοκάρα, το Champions League το είδες ποτέ? Στο δικό του ΠΑΟΚ έπαιζα, ναι. Αλλά ο άνθρωπος προηγουμένως... Το Champions League εσύ το είδες ποτέ? Περίμενε λίγο να μιλήσω. Έχεις μάθει να μην ακούς, ταγάρι. Το Champions League εσύ το είδες ποτέ? Λέγε ρε ταγάρι, λέγε, άντε σ' ακούω, λέγε. Το Champions League το είδες ποτέ? Ναι. Πού? Πού το βλέπεις, στην τηλεόραση. Α. Πού θες να το δω? Σαν Παοξής το είδες ποτέ? Είμαι Μπαρτσελώνα όμως, έτσι, είμαι Μπαρτσελώνα. Αλλά τώρα μάλλον θα αλλάξω, γιατί ο Μέση ήταν my favorite. Τώρα έχω γίνει με τον Ρονάλντο, γιατί είναι ο μόνος παίκτης που κάνει τη δουλειά του. Βάζει γκόλα βέρτα. Είναι φανταστικός παίκτης. Ο μόνος παίκτης που είναι διεθνώς τώρα ο καλύτερος σε όλο τον κόσμο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν και είμαι Μπαρτσελώνα, έτσι. Ναι. Βλέπεις λογικά μιλάμε. Τώρα, λογικά. Γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε πουθενά, γιατί δεν υπάρχουν πνευμόνια, φίλε μου. Αυτοί κάνουν 14-13 χιλιόμετρα στο παιχνίδι τρέχοντας. Εμείς περπατώντας κάνουμε 1,5 χιλιόμετρο. Γι' αυτό οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε πουθενά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όταν όχι. Κερδίσανε το 2004. Τα παιδιά κάναν χιλιόμετρα. Το κατάλαβες για είσαι πόντιος. Η διαφορά που κάνει τις ευρωπαϊκές ομάδες να φαίνονται πιο γρήγορες είναι η ταχύτητα στη σκέψη και οι αυτοματισμοί. Και το σύστημα τώρα, που υπάρχει. Τώρα, εδώ τώρα μέχρι να σηκώσει το κεφάλι να σπέξει να δει. Άμα... Θα σου πω ένα ανέκδοτο. Άμα βλέπετε μπάλα λίγο. Είναι πιο γρήγορο στη ζωή. Λέω άλλος η σκέψη. Λέω άλλος πατάς το κουμπί και ανάβει το φως. Ο ηλεκτρισμός. Πετάει και το άλλος και έτσι λέει. Η διάρκεια, γιατί δεν προλαβαίνω ούτε να ανάψω το φως ούτε να σκεφτώ. Δεν κάτι μου λες εσύ. Μου λες και εσύ τώρα. Προπονητής θα σηκώ. Προπονητής θα σηκώ του ΠΑΟΚ, ποιον είχες? Τώρα μη μου λες, είμαι 32 χρόνια στην Αμερική, ρε φίλε. Εσύ άμα έπαιξες εσύ θα σηκώ του ΠΑΟΚ. Εγώ τρυπάω τη μύτη μου, τρυπάω τον όρχη μου, τρυπάω τον πισινό μου. Ναι. Άμα δεν θυμάσαι τον προπονητή που είχε στατσικό του ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε στατσικό του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής δεν κάνει τίποτα, φίλε μου. Εγώ να πάρω τη Ρεάλ σήμερα. Που έχω μια ιδέα, έτσι. Πες μου ένα συμπαίκτη σου στα τσικό του ΠΑΟ. Έτσι, τη Ρεάλ να πάρω, θα παίρνω συνέχεια κύπελα. Πες μου ένα συμπαίκτη σου στα τσικό του ΠΑΟ. Στο προπονητή. Τι είναι ο προπονητής? Τι θα του πει ο προπονητής? Όταν εγώ είμαι διάνοια στο παιχνίδι μου και ξέρω την μπάλα μου, τι θα με βοηθήσει? Άλλο σε ρωτάω, ρε φίλε. Δεν μου λες μου γεννήθηκες μαλάκας ή στην πορεία έγινε? Τι έγινε? Στην πορεία έγινε μαλάκας ή γεννήθηκες? Τώρα παρακαλώ. Άντε, ρε φίλε, από εδώ πέρα. Άντε, δεν ξέρει να μιλήσει, να πούμε. Σερσέρι. Σε μιλάμε και μιλάς μόνος σου. Το λέμε για το ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνει ποια είναι η διαφορά ελληνικού με ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αντιεπικοινωνιακέ να πούμε. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Αντιεπικοινωνιακέ να πούμε. Στο PlayStation που παίζει. Στην Βαρκελόνα, αλλά μου αρέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο Easy παίζει το PlayStation. Στο Easy παίζει. Αυτό έχει λεφτά τώρα. Γιατί να μην έχει. Αυτό που έχει λεφτά. Γιατί στην Αμερική κάτι τέτοιο βγάζουν λεφτά. Αμερικανάκια γιατί του λένε, ρε. Αυτό έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Δεν πάμε στο διάλογο. Δεν πάμε στο διάλογο όλοι μαζί, λέω εγώ. Έχει λεφτά, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Αυτό έχει λεφτά. Πάμε στον επόμενο λεφτά. Αυτό έχει λεφτά. Αφού έτσι λέει αυτό. Έτσι λέει αυτό.
Όσοι ακούτε την εκπομπή, μπορείτε να πέσετε στο θερμαϊκό σήμερα. Ναι. Ορίστε. Έλα. Είναι και ζεστό. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, ναι. Τώρα έτσι είναι αυτά, φίλε. Βλέπει στην Αμερική γίνανε μάγκε οι Έλληνε. Ζηλεύει εσύ. Τώρα. Όχι, δεν ζηλεύω. Καλά κάνει και ζηλεύει. Και εγώ ζηλεύω, ρε φιλά. Παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε να δείξουμε τι μάγκε είμαστε. Όχι από μακριά να κάνουμε τους μάγκες, το βρήσαμε και τον άνθρωπο. Φαντάσου, φαντάσου τώρα αύριο το κόκκινο πώς θα ξεκινήσει την εκπομπή που κερδίσαν τις Τουρκάλες. Θα βγάλει το θνητικό στοιχείο. Θα το σκίσει τώρα από το πουλά. Από 20% θα πάει στο 4 η εκπομπή. Θα το παίξει, ξέρεις, Έλληνα σε καλό κόκκινο αύριο. Δε, θα... Ναι, θα ρίξει και ο ακροατής από κάτω, δεν καταλαβαίνω ότι είναι ψεύτο Έλληνα ο κόκκινο. Πες το να ξέρει, πες το πρώτο μάτς, με ποιον έπαιξε η Ελλάδα, πες πρώτο μάτς στο Eurobasket. Με ποιον έπαιξε. Όχι, πες μου την πεντάδα θα του πω. Ναι, δεν την ξέρει. Εδώ είναι Southampton και δεν ξέρει τρεις παίκτες. Southampton, ρε. Άχι, είναι Southampton. Southampton είμαι. Ρε, εσύ είναι ωραίο αυτό που κάνει, αλλά το παρατραβάει, ρε φίλε, και κουράζει. Ναι. Το κάνει ωραίο, δηλαδή αυτά τα 4-5 λεπτά κουράζει, ρε φίλε. Δηλαδή το τραβάει, είναι πολύ αργός. Κάντο το χωριαμά σου. Πούλα την τρελίτσα σου, όλα φτάνει ρε φίλε. Μας κουράζεις κάθε μεσημέρι. Πάντως έχει καταφέρει ένα πράγμα. Το μισό χρόνο εκπομπή σήμερα να ασχολείται με τον κόκκινο. Αυτό είναι κατόρθωμα πάντα. Εγώ ξέρω τι θέλω. Να τον αφήσει ο Κώστας να κάνει. Να μετρήσει εκπομπή. Όταν λείπει ο Κώστας, τι νούμερα κάνει ρε φίλε. Γιατί όταν λείπει ο Κώστας σε άδεια δεν είναι μετράνε. Καταλαβες. Ας μετρήσει. Το δίδυμο είναι καλό πάντως. Ας μετρήσει και να δω μετά τι νούμερα έχει ο κόκκινος μόνος του ρε φίλε Αυγουστιάτικα. Εγώ με τον κόκκινο δεν μπαίνουμε στη φιλοσοφία του ανταγωνισμού, να ανταγωνιστούμε μεταξύ μας. Όχι. Δεν λέω να ανταγωνιστείτε, ρε φίλε. Εγώ σου λέω όταν λείπεις εσύ τι νούμερα κάνει. Εντάξει, δεν μετρώνται. Το καλοκαίρι δεν κάνει κανένας νούμερα. Γι' αυτό το λέω. Το καλοκαίρι δεν κάνει κανένας νούμερα. Ας το ξέχασε το. Δεν μπορούμε να κάνουμε νούμερα το καλοκαίρι. Πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή τέλη Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Δεν κάνεις νούμερα. Καταρχήν είσαι σε ημίτρελη κατάσταση. Έχει πέσει ο ήλιος πάνω στο κεφάλι σου, έχει σερσεμιάσει. Δεν γίνεται. Η ζέστη είναι αποτρεπτική για να δουλέψεις. Έγινε φίλε, φιλιά. Πάμε πάλι. Πάει. Όσοι είναι στις γραμμές, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ρε φίλε, αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Έλα, γιατί κλείνεις τον κόσμο. Τάχατα, εσύ λες, κατηγορείς τον κόκκινο ότι. Ρε φίλε, είναι αντιεπικοινωνιακός. Πήγα, έκανα εξετάσεις, βγήκα καλά. Τι έβγαλα, κάνα φίλο μας στην οροδόγο και στην πάλι. Δεν μπορώ. Γι' αυτό μόλις σου πει κάποιος κάτι για την υγεία σου, τον κλείνεις. Βρε, ποια υγεία μου με τον μιλάς, τον κάνεις ερώτηση, σου απαντάει άλλα. Τον κάνεις ερώτηση, μιλάει μόνος του. Δεν μπορείς να συνδιαλεκτείς μαζί του, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τσακωθώ. Ή να με πεις χίλια δυο. Να μπορώ να έχω ένα πινκ-πονκ. Αυτός δεν έχει πινκ-πονκ. Δεν είχα πινκ-πονκ. Δεν έχουμε ρακέτες. Και αυτός που ακούει από κάτω ο ακροατής, εκείνη την ώρα μπαίνω εγώ στα μάξι και ακούω ο Ραπτόπουλο, θα ρίξει και είμαι και τον ακροατή, θα ρίξει και είμαι εγώ ο ακροατής. Κουράζεται αυτός που ακούει, κουράζεται. Κουράζεται ο ακροατής. Εσύ Ραπτόπουλε, δεν δίνεις για πινκ πονκ. Εσύ είσαι για σκουός, αγόρι μου. Σκουός, ρε φίλε, πού το θυμίδι. Αυτό που βαράσου του βάρει την μπάλα. Αυτό ακριβώς, γιατί αυτό κάνει. Άμα το δώσει μικρόφωνο, ξεχνάει να σταματήσει. Χειρόφρενο ο ένας. Χειρόφρενο ένας, σκουός ο άλλος. Σκουός. Κάντε κριτική, ωραία, μ' αρέσει. Σκίστε μας, αλλά να με. Σ' αρέσει το σκίσιμο. Μ' αρέσει να με σκίζουν. Κωστάκι μου, μ' αρέσει να με σκίζουν. Σκουός τον αρέσει. Σ' αρέσει το σκουός. Στο Pride. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Όταν ο άλλος έχει επιχειρήματα, να με σκίσει κανονικά. Όταν δεν έχει. Εμένα μου αρέσει να έχει επιχειρήσεις, φίλε. Ας έχει να έχει επιχειρήσεις, φίλε. Ας έχει να έχει επιχειρήσεις, φίλε.